Μικρό. Με το μικρό. Με το μικρό, δηλαδή. Με το μικρό. Χαμός έχεις το βράδυ, γύρισε. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Κοίτα εδώ, τι γινόταν το βράδυ. Χαμός το βράδυ. Κοίτα εδώ. Κοίτα, ναι, ναι. Χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος, έλεγχοι σαφήνους από την αστυνομία. Επέστρεφαν μέχρι αργά το βράδυ εκδρομής. Δεν έβρισες να κάτσεις πουθενά. Πήγα στο Πολύδροσο Φωκίδας όμως. Πρέπει να σου πω. Καταπληκτικά. Ωραίοι τύποι, ωραίοι άνθρωποι πρέπει να σου πω. Μισό λεπτό τώρα. Δεν το λες Πολύδρομο Φωκίδας. Σου λες σε κάνα χωριουδάκι πήγε. Στην Αράχοβα δίπλα. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι. Όχι, μην λέμε τώρα. Ακούει ο άλλος Φωκίδας, λέει εντάξει, κάνα χωριουδάκι πήγε να πάρει κάτι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίοι άνθρωποι εκεί. Την καλημέρα μας, να είναι καλά. Φάγαμε ωραία. Για δημόσιες σχέσεις πήγες εκεί. Ναι, φάγαμε ωραία, φίλε. Αυτά, πολύ ναι. Ωραία και τα λοιπά. Εδώ βλέπετε. Συγγνώμη, είχε μη κάνει στην Αθήνα. Δεν νομίζω. Εγώ δηλαδή, για να... είχε μείνει Λινάρδου, λέει. Είχε μείνει Λινάρδου. Η Λινάρδου ήταν εδώ και ο Καμπουράκης ήταν εδώ. Ήταν εδώ ο Καμπουράκης. Να σε ρωτήσω εσύ τώρα, που άκουγα τώρα για την περιουσία του Τράγκα που βγάλαν τα παιδιά πριν κτλ. Εσύ τόσα χρόνια μεγαλοδημοσιογράφος, εκπομπές, ιστορίες, τον Αντάλλο. Κάνε πλάκα. 5-10 εκατομμύρια δεν έχεις, να δώσεις και σε εμάς τίποτα. Ούτε 5-10 χιλιάδες. Δεν θέλω να σε πικράνω, μάλλον έκανες... όχι εσένα, τους άλλους. Που... δεν έκανες κομπόδεμα, δεν έκανες. Δεν γίνονται και τα κομποδέματα αυτά με τη δουλειά, κουμπαρέ. 10 εκατομμύρια και 20, 25 και 30 δεν γίνονται με τη δουλειά, όσο καλοπληρωμένη και αν είναι. Ναι. Δηλαδή και να πληρώνεσαι, να δουλεύεις και να παίρνεις και παλιά που παίρναμε 5.000, 6.000 το μήνα. Ναι. Το καιρό που υπήρχαν λεφτά στα κανάλια. Δεν μαζεύεις 10, 20, 30 εκατομμύρια. Αυτά μαζί γίνονται με άλλες δουλειές. Δεν τα μαζεύεις έτσι. Για μαζέψα, με τρελάνεις. Δεν ξέρω, εγώ με τα φατσάδικα και θύρων είμαι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και από εγώ, αυτά τι να σου από πω. Από τη Δρακόνα. Λοιπόν, αλλά. Λοιπόν. Μην κάνεις πλάκα, διότι θα περπατάς στον δρόμο και θα σου λένε άρε εσείς τα έχετε οικονομήσει με το... Δεν κάνω πλάκα. Κατάλαβες. Δεν κάνω με αυτά πλάκα. Λοιπόν. Γιατί πλάκα έκανα πριν, αλλά δεν είναι πλάκα. Καθόλου για πλάκα. Συγχωρεμένος. Γιατί είπαμε. Κατάλαβες. Και ήμασταν κατηγορούμενοι άπαντες. Να. Τράγκας μας είχε στο αυτό. Πουλημένοι. Δεν λέτε την αλήθεια. Δεν λέτε την αλήθεια. Όχι μόνο. Είστε πουλημένους Γερμανούς, Αμερικάνους, τους ξένους, αυτούς εμείς που πατριωτάρες, ας πούμε, και εσείς οι ξεφτυλισμένοι. Κατάλαβες. Να. Και τέλος πάντων τώρα. Θου κύριε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πόση ώρα κάνεις μπάνιο. Πόσο κάθεσαι στο μπάνιο μέσα. Κάθομαι 35 δευτερόλεπτα, 40. Εντάξει, μας κάνεις. Μπορείς να πας στο Βέλγιο. Ναι, το ξέρω. Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι κάθονται κάτω από τον ντουζ έτσι... Ναι. Και χαλάρωση. Χαλάρωση το νερό. Ναι ρε παιδί μου, αλλά κάθισε 10 λεφτά έτσι. Δεν κάθομαι 10 λεπτά. Αναλόγως, την περίσταση δηλαδή. Έχω ένα φίλο εγώ, ναι. Μάλλον ένα φιλικό ζευγάρι, που ο ένας... έχει το βίτσιο, ας πούμε, άνθρωπος, γεμίζει την πανιέρα, ζεστό νερό και μένει μέσα και χάθεται. Λοιπόν, και τώρα γίνεται χαμός το. Διότι του λέει άλλη. Έξω! Δεν θα γεμίσει την πανιέρα, δεν θα θέσει ένα θερμοσύμφωνα για να του ζεστάνε με το νερό. Λοιπόν, θα κάθισε στο ντουζ. Λέει, δεν μπορώ να κάθισε στο ντουζ. Εγώ θέλω να ξαπλώνω στο νερό, μου κόψουν και μέσα. Το νερό και τα λοιπά. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, δεν ήταν κακό. Πλέον είναι κακό, βέβαια. Στο Βέλγιο, να ξέρετε ότι επειδή είναι μέσα στο. Νομίζω ότι τα. 9 λεπτά. Λέει στο Βέλγιο. 9 λεπτά. Είναι λέει, ο μέσος όρος. Θα το πάνε στα 5 και θα γλιτώνουν λέει, 130 ευρώ το χρόνο. Έτσι στα είναι, 5. Έτσι είναι λέει, η οδηγία που δόθηκε, ρε παιδί μου. Εσύ, να νυφτείς λίγο που λένε και στο χωριό μου, να νυφτείς. Κάτσε ρε παιδί μου, μπαίνει μέσα, βρέχεις. Ναι. Σαπουδίσαι, καλά. Ναι. Ωραία, βάζεις το ντους, ξεπλένεσαι. Ναι, πόσο... Ρε παιδί μου, μπορεί να θες λίγο να χαλαρώσεις, να τρίξεις το νεράκι πάνω σου. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να χαλαρώσεις. Εντάξει, μα ήθελα να το πω εγώ. Λέω αναλόγως. Κοίταξε, άκουγα να σου πω. Προχθές έκανα ένα πείραμα. Είχα πάει σε ένα από τα καταστήματα αυτά που πουλάνε ηλεκτρικές συσκευές, γιατί μου είχε χαλάσει ένα μπιγκλιμπίδι. Ήθελα να πάρω ένα καινούργιο, μια μικροσυσκευή. Έβλεπα λοιπόν. Χάζευα το, γιατί έχει πολλά ρε παιδί μου. Έχει πράγματα εκεί. Λες, τι γίνεται εδώ πέρα. Και βλέπω κάτι ψυγεία ντουλάπες. Ναι. Τα ωραία. Τα διπλά, μεγάλα. Τα μεγάλα. Ναι. Τα οποία τώρα. Δεν τα ξέρω εγώ. Είναι και γυάλινα μπροστά. Γυάλινα. Ναι, έχουν τζάμι μπροστά. Και βλέπει. Διαφανές. Τζάμι, ναι. Το οποίο όταν το ακουμπήσεις, ανάβει φως μέσα για να βλέπεις τι έχει το ψυγείο. Για να μην τα ανοίγει. Για να μην τα ανοιγοκλίνεις, λέει. Ωραίο. Δεύτερον, να δεις τι μαθαίνει κανείς για τα ψυγεία τώρα,
Δεύτερον, μου λέει, παλιά που τα ψυγεία τα συνδέανε και με τη βρύση και βγάζανε παγάκια και νερό. Τέτοιο έχω. Κομμένη. Γιατί? Διότι, λέει, πλέον στην παγκόσμια αγορά δεν υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες έχουν που οι κάτοικοι πίνουν νερό από τη βρύση. Α. Και έχουν όλα πια τα ψυγεία που βγαίνουν, αυτά που έχουν νερό παγωμένο και παγάκι, έχουν ντεπόζιτο μέσα, το οποίο το γεμίσεις εσύ με διαλυμένο ή με ό,τι θες. Δεν το ωράκω εδώ. Τρίτον, λέω καλά, συγγνώμη, για πες μου σε παρακαλώ. Λένε ότι το ψυγείο είναι πολύ ενεργοβόρο. Και, δηλαδή, πόση διαφορά έχει ένα καινούριο ψυγείο τέτοιο, ας πούμε, ένα παλιό. Ναι, ναι, πόσο καταναλώνει. Μου λέει, πρόσεξε. Μια ντουλάπα, αφού μου λέει, λες για ντουλάπα. Εγώ δεν έχω ντουλάπα, έχω ένα κανονικό, αλλά λέω τα. Μια ντουλάπα, μου λέει, προ-20ετίας. Γιατί αυτά είναι ψυγεία που κρατάνε, ας πούμε. Δεν είναι, κρατάνε, καλά, είναι ακριβά κτλ. Μια ντουλάπα 20ετίας, μου λέει, κατανάλωνε 4.000 κιλοβατόρες το χρόνο. Το χρόνο, ναι. Κατά μέσο όρο, γιατί ανάλογα πόσο σωστά το ανοιγοκλίνεις, που το έχεις κτλ. Οι καινούργιες καταναλώνουν 430 το χρόνο. 430? Ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι, έτσι μου. Τέτοια απόκληση. Και, ναι, ναι, τέτοια, από τις καινούργιες συσκευές. Και λέω, κοίτα τώρα. Ναι. Λέω τώρα, σου λέω τώρα... Εντάξει, όχι, έχει σημασία γιατί πλέον για την ενέργεια λέμε τώρα. Το ναι. Τώρα θα μου πεις να δώσει 1500-2000 ακριβά. Να δώσει 1000 να πάρει ένα ψυγείο. Να. Το αποσβαίνεις. Το αποσβαίνεις. Το αποσβαίνεις. Κατά τη γνώμη μου το αποσβαίνεις. Δεν μπορεί να αλλά έχει τώρα καινούργιο ψυγείο, μια χαρά ψυγείο, το πετάξει από ένα. Όχι, ρε, όχι. Δεν μπορείς. Γι' αυτό λες ότι απλώς δεν γίνεται. Απλώς λέω πόσο ενεργοβόρα είναι. Είναι πολύ ενεργοβόρα. Τα και έτσι όπως εξελίσσονται και τα πράγματα. Εδώ πάμε, λέει, το νέο, το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας σήμερα, βέβαια, τι είναι. Το θέμα της, των σιτηρών. Η Ρωσία, λέει, δεν αποχωρώ από τη συμφωνία μετά τον βομβαρδισμό πλοίων μου, που υπεδεικνύει ότι ενδεχομένως είχαν ανάμειξη Βρετανοί, για τη μεταφορά των σιτηρών. Και αρχίζουν και βαράνε καμπάνες. Βρήκε πρόφαση η Ρωσία να φύγει? Δεν το ξέρουμε. Τα χτύπησαν πράγματι. Θα μας τα πει ο Θανάσης ο Αυγερινός. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Όχι μόνο γιατί θα διηγεί σε αράλη τιμών πάλι, αλλά γιατί πολύ απλά κομμάτια του πλανήτη, άμεσα και όλοι μας μακροπρόθεσμα, θα έχουμε τεράστιο πιστευτικό πρόβλημα εφόσον δεν διακινούν τα σιτηρά. Να βάλεις δύο σιτάρια στο χωράφι σου, μα δεν χάλεις ο κόσμος. Να θερήσεις. Να θερήσεις. Δεν έχει εργάτες, λέει. Και να τσουβάλει αλεύρι. Όχι εσύ. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Άμα αυτά είναι. Ξέρω, νομίζεις. Παρά το γεγονός ότι είμαι τέκνον αγροτικής οικογένειας, που έχω αυτώσει, δεν ξέρω. Έχεις αυτώσει. Έχω κάνει. Έχεις μαζέψει φιλιές. Ναι. Εντάξει. Από πιτσιρικάς, βέβαια. Με την κυρία Καλλιόπη, τη μάνα μου. Λοιπόν, τώρα, αυτό οδηγεί σε ένα ράλι τιμών, όπως φαίνεται. Εδώ έχουμε ράλι ανατιμήσεων. Πάμε να δούμε πώς, ενώ ξεκινάει το καλάθι της νοικοκυράς στις επόμενες μέρες, την Τετάρτη. Τετάρτη. Το καλάθι του νοικοκυριού, να το λέμε επί το ορθότερο, να δούμε αν θα πιάσει ένα μέτρο, να μην είμαστε τα βαθμοί. Θα λειτουργήσει, ρε. Αν δουν κάτι, κάτι θα κάνει. Εγώ δεν, είμαι, δεν θέλω να γκρινιάζω πριν ξεκινήσει. Να το δούμε. Μετά η και το Take Away ο... Ναι, και πήγε. Και πήγε. Εντάξει, αλλά πόσο πήγε, τέλος πάντων. Να το δούμε. Αλλά έχουμε ένα. Ήδη οι τιμές είναι στο Θεό. 23,3% εδώ είναι η κάρτα που παρουσίασε στο δελτίο εχθές. Γαλακτοκομικά και αυγά πάνω. Αυτά είναι τα βασικά προϊόντα επί της ουσίας. Σε σχέση, φαντάζομαι, με το προηγούμενο διάστημα. Με πέρυσι, φαντάζομαι. Ψωμί συν 18,4%, κρέας συν 17,6%. Ναι, αλλά τότε, ρε, εσύ, τότε έλεγα 17, αλλά χαλικά 8,7. Δεν θα ήταν 11, θα ήταν 34. Αυτές είναι οι μεσοσταθμικές τιμές, όπως δίνονται. Θα σου πω παρακάτω και άλλες τιμές, κυρίως όσον αφορά τα οποροκυπευτικά, θα δούμε στη συνέχεια. Αυτά τώρα πειράζει και από τους κερδούς και από αυτά. Το οποίο οποροκυπευτικά, όπως έχω σημειώσει εδώ, από ένα ρεπορτάζ της Real News είναι αυτό, παρουσιάζουν αύξηση έως και 300%. Δηλαδή, τα παίρνεις από το παραγωγό, π.χ. θα σου πω τώρα, λεμόνια 0,35, τα παίρνεις ένα 40. Τα πουλάει 0,35 ο παραγωγός, τα παίρνεις ένα 40. Τα πορτοκάλια 0,35, τα αγοράζεις ένα ευρώ. Έτσι ήταν πάντα, μωρέ. Ντομάτες 0,82 ευρώ. Έτσι, μαρούλια 0,25, πάει στο 0,55. Τα μήλα που λέγαμε την άλλη φορά. 0,40 τα πουλάει ο παραγωγός, 1,45, 262% αύξηση. Αυτές είναι τιμές στις οποίες δυσκολεύεται να τα αποκριθεί. Θα γυρίσουμε τον καιρό του Ανδρέα Παπανδρέου που λέγαμε να χτυπήσουμε τους μεσάζοντες. Το θυμάσαι με τους μεσάζοντες. Εγώ καλά, και στην κρίση δεν θυμάσαι που λέγαμε χωρίς μεσάζοντες κτλ. Δεν δούλεψε αυτό.
επί της ουσίας. Δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε. Ούτε τότε δούλεψε. Λοιπόν, πάμε να δούμε παράλληλα πόσο μειώθηκε η κατανάλωση ρεύματος. Είναι οι επόμενες κάρτες που έχουμε εδώ από το δελτίο. Για να καταλάβουμε ότι ο κόσμος ήδη προχωράει σε, σε μια είδους εξοικονόμηση ενέργειας επί της ουσίας. Τους είδα χθες στην Αράχοβα. Ρε παιδάκι μου, ας σου πω και κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, τώρα ας τον κόσμο. Έχει χτυκιάσει ο κόσμος. Ρε χτυκιάσει, πού βρήκε τα λεφτά και πήγε. Τα βρήκε, δεν είναι όλοι ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα κομμάτι, αυτοί που πάνε στην Αράχοβα, ναι. Που πάνε συνέχεια στην Αράχοβα, ναι. Έχουν την οικονομική δυνατότητα και πάνε. Δεν είναι όλος ο κόσμος. Υπάρχει ένας κόσμος που είναι κάτω από το όριο. Για αυτούς είναι το πρόβλημα βασικό. Εγώ δεν σου πω ότι έχουμε πρόβλημα εμείς. Δεν και καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Αλλά ενώ μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτοί δεν πάνε τριήμερα οι άνθρωποι. Για αυτούς είναι το ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου. Βλέπουμε. 31 Αυγούστου 244 η κιλοβατόρα, η μεγαβατόρα. 188. 112 στην εθνική εορτή. Μερική αποκλιμάκωση δηλαδή. Ναι. Και στο ρεύμα υπάρχει μερική αποκλιμάκωση, να πούμε, έτσι. Λοιπόν, 436 ήταν τον Αύγουστο, 234 τώρα. Είναι ο μείον 86% στη χοντρική. Σε σχέση με τον Αύγουστο. Σε σχέση με τον Αύγουστο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι κατανάλωση. Έχουμε... Εδώ, μείον 5 αυτό το που σου λέγα. Σεπτέμβρη, μείον 12 τον Αύγουστο, μείον 11 τον Ιούλιο. Λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε ότι η ιδιωτική κατανάλωση σχέση με πέρυσι, που μας είχε πει, εντάξει, δεν έχει παίξει λίγο, πολύ. Άκουσε εδώ λίγο. Έχει μαζευτεί ο κόσμος. Λίγο έχει μαζευτεί, λίγο κάνει πια. Δηλαδή, ξέρω εγώ ανθρώπους οι οποίοι είπαν, ας πούμε, το πλυντήριο ρούχων. Ναι. Το βάζουμε, ας πούμε, σε λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία ή σε ένα πρόγραμμα που έχει αντί για 2 ώρες μία, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Συντελούν. Παίζουν ένα ρόλο. Ό,τι μπορεί μαζεύει ο κόσμος χωρίς να χαλάσει την ποιότητα της ζωής του. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σε ένα πλαίσιο συνέχεια. Το συζητήσαμε και με τους συναδέλφους και με τους προσκεκλημένους μας στην εσωτερική επικαιρότητα που λένε και οι δημοσιογράφοι. Τώρα, ξέρεις τι ήταν το καλύτερο που διάβασα τις τελευταίες μέρες. Βλέπω. Έγινε μια ολόκληρη ιστορία με ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε συνομιλήσει με το 12χρονο κοριτσάκι, μπήκε δηλαδή στην εφαρμογή για να συνομιλήσει με το 12χρονο κοριτσάκι. Δεν τον διώξαν, καλά του κάνανε. Τον διέγραψαν. Και καλά έκαναν και ήταν και γρήγορα τα ανακλαστικά κτλ. Θυμήθηκα. Νάτος, εδώ το λέει αυτός. Έχει κάνει και ανάρτηση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ήταν υποψήφιος για την Κεντρική Επιτροπή, δεν εξελέγει. Και διαγράφει αυτομάτως με απόφαση του κόμματος. Λοιπόν, μια μέρα στα μέσα του καλοκαιριού χρησιμοποίησα διαδικτική εφαρμογή και συνομίλησα, και δεν συνομίλησα, λέει, με ανήλικο άτομο. Για ό,τι άλλο ακουστεί σχετικά με το όνομά μου, θα υπεραμεινθώ έναν αντιπαντός νομίμου δικαιώματος με μηνύσεις και αγωγές. Έτσι λέει. Το ζήτημα είναι ότι εγώ μπήκα στο Twitter, λοιπόν. Επειδή όλοι αυτό, θυμάσαι το hashtag Νέα Δημοκρατία Παιδοβιαστές. Yeah. Τώρα υπάρχει hashtag ΣΥΡΙΖΑ Παιδοβιαστές. Αυτά. Κατάλαβες. Αυτή όμως είναι η διολίσθηση του πολιτικού διαλόγου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα ορισμένες φορές όμως. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά μπορεί να προσπαθεί κάποιος να χρεώσει σε έναν ανώμαλο, σε έναν βιαστή ή δεν ξέρω τι, ιδεολογία. Μα δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Συμφωνούμε απολύτως. Λοιπόν, αλλά περίμενα, έκατσα, πραγματικά μπήκα γι' αυτό στο Twitter. Ναι. Και είχε, δημιουργήθηκε αυτοί που βρίζανε και λέγανε τώρα, μα είναι δυνατόν να κάνετε Νέα Δημοκρατία παιδοβιαστές, hashtag ρε παιδιά. Είναι ντροπή δηλαδή. Δημιουργήθηκε ένα άλλο που λέει ΣΥΡΙΖΑ παιδοβιαστές τώρα. Αν έτσι πάμε σε προεκλογική περίοδο, παιδιά, αν πηγαίνουμε έτσι, παιδιά, θα είναι reality, δεν θα είναι προεκλογική περίοδο. Μην ασχολείστε με τα κοινωνικά, με τα δίκτυα κοινωνικά. Εντάξει, δεν ξέρεις κάτι. Είναι άρρωστα. Είναι άρρωστο. Σε πολλές περιπτώσεις. Όχι πάντα. Πάντα. Πάμε καλά, εντάξει τώρα. Μην ασχολείστε με αυτά. Εγώ για δεν μπαίνω ποτέ. Μου λέει σου γράψαν, δεν τα διάβασα ποτέ. Δεν μπαίνω ποτέ. Ειλικρινά δεν έχω χάσει τίποτε. Όχι, δεν έχει χάσει. Τίποτε δεν έχω χάσει. Όταν έχει χάσει. Έχω μία σελίδα στο Facebook στην οποία αναρτώ πού και πού κανένα κείμενο με αυτά που δημοσιεύω στα site. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δεν διαβάζω ποτέ σχόλια από κάτω. Μην μου γράφετε ούτε να βρίζετε ούτε μπράβο. Δεν τα διαβάζω ποτέ, παιδιά. Δεν απαντώ ποτέ. Δεν έχω Twitter. Twitter, ναι. Δεν έχω αυτό. Λοιπόν, έχω χάσει κάτι. Όχι. Δεν έχω χάσει τίποτα. Όχι. Έχω διαφυλάξει την ψυχική μου ισορροπία. Όσο την έχω, αλλά τουλάχιστον δεν την χάλασα από αυτό. Άσε με τώρα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι καλό πράγμα γιατί έβαλαν τη δυνατότητα ενός δημόσιου διαλόγου. Δυστυχώς εκτρέπονται τις περισσότερες, πολλές φορές τέλος πάντων. Αρρώστια είναι, Παναγιώτη. Αρρώστια είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται εκεί μέσα. Δεν συμφωνώνται και καλά με τις απόψεις, αλλά δεν μπορώ και τον οχετώ, έτσι. Γιατί υπάρχει. Καλά, εντάξει.
Όσο κυκλοφόρησε εκεί μέσα, σα κατάθανε τα πόδια σου. Λοιπόν. Συγγνώμη. Λοιπόν, ναι τώρα. Πάμε να δούμε τον καιρό. Πώς τον βλέπεις εδώ? Το βλέπω. Πήρε δύο κιλάκια από την Παρασκευή που είχε βγει. Εσύ, να σου πω κάτι. Παντρεμένο τον βλέπω εγώ. Τι παντρεμένο παντρεύτηκε? Ο γάμος πάντα αυξάνει το σωματικό βάρος. Παντρεύτηκες και έλειπες. Παντρεύτηκε. Άδερφε, να ζήσεις. Παντρεύτηκε. Κλέαρχε. Να ζήσετε ευτυχισμένοι, παιδιά πολλά. Περιμένουμε. Εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα. Χαρά, χαρά, χαρά στο σπιτικό. Υγεία και χαμόγελο το κύριο. Χαρά στο σπιτικό. Μπράβο. Πώς λέει τη γυναίκα σου? Τζορτζίνα, Γεωργία. Γεωργία, μπράβο. Γεια σου, Τζορτζίνα, να τον χαίρεσαι, να ζήσετε. Μπράβο, ρε, να είστε καλά. Να είστε μπράβο, καλά. Μπράβο, μπράβο. Περιμένουμε, όπως καταλαβαίνεις, ένα μεγάλο κάτι, τραπέζι να στήσεις εδώ. Τον το αξέρα, με κοντοσούβλια, με έτσι, κάτι διαιτητικό. Έτσι, όχι, να μην ξεφύγουμε. Στην ώρα τους όλα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Στην ώρα τους, εντάξει. Α, έτσι, πες μου. Μπράβο, ρε, και εγώ τι συμβαίνει. Να ζήσεις. Πήρε άδεια στα καλά του καθομένου χειμωνιάτικα. Ε, βέβαια. Σας άφησα με καλό καιρό, δεν έχετε παράπονο. Μας άφησες και με τη Μαριάννα. Πολύ καλή. Τον ανέδειξε τον καιρό η Μαριάννα, έτσι. Γιατί έβλεπα εγώ το καλή Μαριάννα. Καλή, καλή, αλλά όχι. Ρε θηρίο στο γάμο σου, ξύπναγε το πρωί. Άμα ξυπνά κάθε μέρα 3,5 ώρα, το έχει συνηθίσει. Δεν είναι, οπότε η 5-6 ώρα να σηκωθεί. Έχει κοιμηθεί και 3 ώρε παραπάνω. Αυτό τι είναι τώρα που έχει βάλει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό η μπλε γραμμή? Να το εξηγήσουμε λίγο. Καπέλο. Έχει καπελό στην πνευματική. Είναι σαν αυτό που βουτά στη θάλασσα στο Σωσίβιο. Αυτό λοιπόν στη μετεωρολογία το ονομάζουμε ατμοσφαιρικό βουνό. Αν δηλαδή μπορούσαμε να δούμε στις τρεις διαστάσεις, ναι, είναι εύκολο να το κάνουμε τώρα εδώ στις τρεις διαστάσεις, θα βλέπαμε ένα βουνό να έχει υψωθεί σε μεγάλο τμήμα της Γυραιάς Ηπείρου. Ιδιαίτερα θα λέγαμε... Την κουκουλώνει από πάνω. Ακριβώς. Την κουκουλώνει λοιπόν από πάνω και τι κάνει αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό, αυτό το πεδίο υψηλών πιέσεων όπως λέμε, εμποδίζει στις κακοκαιρίες να μετακινηθούν από τα δυτικά προς το ανατολικά. Άρα λοιπόν κινούνται βορειότερα. Έτσι λοιπόν στο εσωτερικό αυτού του ατμοσφαιρικού βουνού δεν μπορεί να περάσει οποιαδήποτε κακοκαιρία. Γι' αυτό και έχουμε τον πολύ καλό καιρό τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε ομπρέλα προστασίας εν ολίγο. Έχουμε ομπρέλα προστασίας. Είναι λέγαμε ομπρέλα προστασίας. Θα το πούμε έτσι, μια ομπρέλα καλοκαιρίας. Μπράβο, βέβαια, μπράβο. Αυτή η ομπρέλα θα κρατήσει και τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Στη συνέχεια, οι χρωματισμοί που βλέπετε από τα δυτικά τμήματα της Ευρώπης, αυτές δηλαδή οι βροχές, θα κινηθούν πιο βόρεια. Θα έχουν ξεδιμάνει μέχρι τότε, μωρέ Κλέαρχη, μια εβδομάδα ακόμα. Κοίταξε, Δημήτρη, το βαρομετρικό χαμηλό δεν είναι σαν ένα τρένο περνάει, ας πούμε, και φεύγει. Δημιουργεί δηλαδή αλληλεπιδρά με την επιφάνεια, άρα λοιπόν ενισχύεται και εξασθενεί. Επομένως, θα σπρώξει στην ουσία αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό πιο νότια, θα βρει τις θαλάσσιες εκτάσεις της Αδριατικής. Και θα μας έρθει σιγά σιγά και προς τα δω το άλλο Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες. Α, το άλλο Σαββατοκύριακο. Το άλλο Σαββατοκύριακο. Θα σε έρθει και λίγη βροχούλα, παιδιά. Τα δέντρα, άμα τα δεις, θα τα λυπηθείς. Είναι και το παράπονο, ας πούμε, των αγροτών αυτό μέχρι στιγμής. Και οι ελιές έχουν πάει κάπως τώρα πίσω. Άσε τώρα και τους αγρότες, αλλά και, είναι μεγάλο και το αστικό πράσινο να δεις. Και το αστικό πράσινο. Είναι τα τελειωμένα τα δέντρα κακόμερα. Πάνω από τη φύση χρειάζονται οι βροχοπτώσεις. Ναι, ρε φίλε, βέβαια. Αν και να τονίσουμε ότι ο Νοέμβρης είναι ένας γενικά επικίνδυνος μήνας, δηλαδή οι βροχές μας έρχονται είναι επικίνδυνες, είναι αρκετά έντονες, επειδή ακόμα οι θάλασσες μας είναι ζεστές. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, είναι καλοδεχούμενες με ήπιες γενικά εντάσεις. Yeah. Πάμε όμως να δούμε τα σημερινά μας, που ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπετε ηλιοφάνεια, κάποιες συννεφιές προς τα ανατολικά τμήματα και τη Βόρεια Κρήτη δεν θα προβληματίζουν. Μοναδική παραφωνία αυτού του ανοιξιάτικου καιρού είναι βέβαια οι βοριάδες. Φτάνουν σε εντάσεις ακόμη και τα 6 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο και το κρύο τώρα νωρίς το πρωί αρκετά έντονο προς την κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Με τη θερμοκρασία όμως το μεσημέρι να φλερτάρει με τους 25 και 27 βαθμούς. Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Πολύ καλό. 27 βαθμοί. Και βέβαια αυτό βοηθάει και στο ενεργειακό πρόβλημα, ώστε ακόμα δεν χρησιμοποιούμε ούτε πετρέλαιο, ούτε τουλάχιστον για την κεντρική και νότια Ελλάδα. Πάμε να δούμε και την Αττική μας. Πολύ καλός ο καιρός και στο νομό Αττικής, με λίγες συννεφιές προς το απόγευμα. Το βοριαδάκι καλά κρατεί, ιδιαίτερα στο νότιο βουϊκό και το Κάβο Ντόρο θα φτάνει και τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς, παρά ότι τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια, έχει αρκετή ψύχρα. Να κινηθούμε και λίγο πιο βόρεια για τον νομό Θεσσαλονίκης, τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου και εδώ θα μας αφήσει ο Κούρης με σχεδόν ανοιξιάτικο καιρό, λίγες συννεφιές κυρίως από το μεσημέρι και στη συνέχεια. Εδώ δεν προβληματίζουν και οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις κοντά στα 3 με 4 μποφόρ και ο υδράκυρος κοντά στους 25 βαθμούς, με κρύο όμως και εδώ τώρα νωρίς το πρωί. Να δούμε και την αυριανή ημέρα εντάχει. Βλέπετε χαρακτηριστικά πολύ καλός ο καιρός, απουσία χρωμάτων. Άρα λοιπόν δεν έχουμε βροχοπτώσεις στη χώρα μας. Τα νεμοθούρια βέβαια που έχουμε βάλει μέσα στο Αιγαίο για να δείξουμε ότι επιμένει ο βοριάς 6 τοπικά και 7 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί όπου ευνοείται το φαινόμενο του καναλισμού, εκεί που περνάει ο άνεμος ανάμεσα από το στένεμα που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο ψάκια. Καναλισμός. Καναλισμός. Εκεί είναι το Καβοντόρο κανάλι. Το Καβοντόρο, πολύ ωραίο, το στενό και το καφέρι. Επίσης ανάμεσα σε Τίνο και Μύκονο εκεί πέρα έχει ένα στενό. Πώς γίνεται εκεί. Οι κυκλάδες έχουν τέτοια στενά. Ας πούμε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί και αυξάνεται απότομα. Το ξέρουν βέβαια οι ναυτικοί μας αυτό. Δείχνουν την απαιτούμενη προσοχή ή αποφεύγουν αυτές τις διαδρομές.
Καλώς λοιπόν ο καιρός, έτσι θα πάει Τετάρτη και Πέμπτη και από Παρασκευή σιγά σιγά θα υποχωρήσουν οι βοριάδες, θα μας έρθουν νοτιαδάκια από τα δυτικά και πάμε για βροχές μέσω Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, δεν πειράζει, δεν θα φύγουμε. Και έλεγα να πάω να πάω στα Καζάνια κάτω το Σαββατοκύριακο. Θα βρέχει, μπορεί. Άμα βρέχει, ναι, στην Κρήτη θα βρέχει. Θα χρειαστεί και η Κρήτη, θα το δούμε βέβαια αυτό και έτσι. Έχουμε καιρό ακόμα. Εξαρτάται από την τροχιά. Να πάω να φέρω καμιά ρακίνα, καμιά τσιμπουδιά καινούρια. Και δεν είπαμε θα κάνουμε αποστολή στην Κρήτη δημοσιογραφική. Να κάνουμε τώρα, ξέρω εγώ. Και οι δυο μας, άμα βρέχει και ο ένας να πάει και οι δυο να πάνε τα ίδια. Το ίδιο, ναι, κάθεσαι. Δεν πειράζει. Δεν μου λέει, άμα δεν κάθεσαι και τροχοπίνεις. Πότε παντρεύσεις, την Κυριακή που πέρασε? Την μια εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, όχι αυτή μας πέρασε. Πες μου κάτι, πώς είναι η ζωή του παντρεμένου? Πολύ καλή. Πολύ καλή, πολύ καλή. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Άμα βρεις τον άνθρωπό σου, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή. Πολύ δυνατό τον βρίσκω. Λοιπόν, δεν θέλω να μας δεσκηνοτοπίες εδώ. Και πολύ φρέσκο τον βλέπω. Λοιπόν, κοίταξε, είναι στις δυο πρώτες εβδομάδες είναι πολύ καλά. Είναι όλα καλά. Μην ανησυχείς. Χαμογελάμε τώρα. Και ο πρώτος μήνας είναι καλός. Μια χαρά, όλα, όλα καλά, όλα καλά. Μετά μπορεί να είναι κλειδονισμούς, αλλά μια χαρά είναι. Και οι κλειδονισμοί με τη ζωή είναι. Έλα, μπράβο. Μας θα δούμε και να τα αντέξουμε όλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Κλέρχε. Να ζήσετε, να ζήσετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έλα, κουμπάρ εδώ να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, ηλεκτρονικές κληρονομιές. Να το. Τι θα πει ηλεκτρονικές κληρονομιές? Δήλωση φόρου. Ναι, μέσω τι, μέσω υπολογιστή. Του υπολογιστή, ναι. Από το σπίτι όλη η διαδικασία. Αρχές Νοεμβρίου ξεκινά πιλωτικά η εφαρμογή του μέτρου. Όλα τα μέτρα πρέπει να κάνουμε, τα αφορολογεί τα όρια που ισχύουν για τους κληρονόμους. Ποια είναι και πώς θα βρίσκουμε στα ράφια τα 51 φτηνά προϊόντα. Ναι. Αναλυτικά η λίστα. Ναι. Και πότε θα ανανεώνεται? Κάθε Τετάρτη θα ανανεώνεται, σας το λέω εγώ από τώρα. Σωστά, μία φορά την εβδομάδα. Ναι. Ουκρανοί στην Κρυμαία με καγιάκ χτυπούν τα ρώσικα πλοία. Λοιπόν, γίνεται χαμός εκεί. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί βιαστές και παιδοβιαστές δεν έχουν χρώμα και κόμμα. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Τα hashtag. Ναι. Ότι μη χρεώνεις κανένα σε κανένα, δεν ξέρεις τι σου έρχεται. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Βήμα-βήμα τα νέα για τις υποκλοπές. Φίλοι απειρά στο παρακύκλωμα του Μαξίμου. Τα ερωτήματα προκύπτουν για το διπλό χτύπημα στην κυβέρνηση από τις εφημερίδες του εφοπλιστή μου Αγγέλη Μαρινάκη, στο επίκεντρο και πάλι ενημερωτικό του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, οι αναφορές σε παράκεντρο ιδιωτικών κυβερνητικών στελεχών, επιχειρηματιών και ιδιωτών. Ουσιαστικά το δημοσίευμα λέει ότι παρακολουθούνταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με το Predator, λέει. Τον παρακολουθούσαν. Έτσι λέει το δημοσίευμα. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ αντέδρασε η κυβέρνηση, τέλος πάντων, λέει ότι δεν υπάρχει. Δεν έγινε ποτέ από το δημόσιο χρήση τέτοιου. Είναι δύο θέματα τα οποία τα συζητήσουμε συνέχεια. Το σήκωσε η αντιπολίτευση βέβαια. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχάσαμε να πούμε ότι πήρε τις εκλογές ο Λούλα. Ο αριστερός, ναι, πρόεδρος. Κέρδισε τον Μπολσονάρου, να πούμε, με μισή μονάδα. Ρε φίλε, το να κερδίσει τον Μπολσονάρου με μισή μονάδα, φαντάζεσαι τώρα. Ο Μπολσονάρου. 700.000 νεκρούς είχε στην πανδημία. Ναι. Η Βραζιλία, που έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτός, δεν υπάρχει, λέει, ο ιός. Και όχι μόνο αυτό, έχει αποψηλώσει τον Αμαζόνιο, έχει καταστρέψει το κλίμα. Ο τύπος, δηλαδή πραγματικά, και όμως πήρε 49,2% σε μια χώρα 200 εκατομμύριων. Δεν ξέρω πόσοι ψήφισαν, δεν ξέρω. Ο Λούλα, ο οποίος είχε φυλακιστεί 19 μήνες για διαφορά. Το θυμάσαι. Είχε ρίξει φυλακή. 19 μήνες. 19, ναι, 19 μήνες. Λοιπόν, Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής. Η κυβέρνηση συνενεί να γίνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών. Φαντάζομαι για το μεταναστευτικό. Προθεσμία 60 ημερών για διπλές αυξήσεις. Ποιους συμφέρει να βγουν στη σύνταξη το 22. Αναλυτική πίνακα με νέα ποσά ανά έτος και μήνα αιτήσεων για συνταξιοδότηση. Λοιπόν, συνέλαβα 46χρονο Έλληνα για τη δολοφονία της Ταϊλανδής συζύγου του. Ναι. Εκκρεμούσε ένταλμα από το 19. Στον παλί του είχε φάει. Ναι. Το Halloween του τρόμου. Αντίστα, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε 153 νεκρούς στην Κορέα. Ναι, και άλλους 120, άλλους 120 τόσους στην Ινδία σήμερα, εχθές το βράδυ. Αυτοί είχαν πάλι μια. Τούτη εδώ ήταν μια, το Halloween, το αμερικάνικο. Τώρα τι ζητούσε εκεί με τις κολοκύθες τώρα στην Κορέα. Και... Λοιπόν, ορίστε. Βλέπουμε τα πλάνα εδώ. Είναι απίστευτες οι εικόνες, παιδιά. Κλαίνουν και οδύρονται. Είναι σε κατάσταση ασφυξίας. Δεν μπορούν να τις επεγκλωβίσουν. Έπεφταν νεκροί ο ένας μετά τον άλλον από ασφυξία. Δηλαδή, γιατί λέει, γιατί φώναξε κάποιος ότι ήρθε ένας διάσημος. Και άρχισαν να μετακινούνται μαζικά. Εδώ ο άλλος προσπαθεί να ανέβει πάνω ο άνθρωπος για να σωθεί. Νέα παιδιά είναι τα περισσότερα. Εντάξει, αυτά είναι προχθεσινά πια, έτσι. Διότι υπάρχουν και τα χθεσινά, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν πλάνα. Είχαν μια θρησκευτική γιορτή στην Ινδία.
Να το, εδώ είναι η κρεμαστή γέφυρα. Κρεμαστή γέφυρα. Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, 500 άτομα πάνω στην κρεμαστή γέφυρα, δεν ξέρω πόσα. Έσπασαν τα καλώδια της γέφυρας και έπεσε. Αυτή η γέφυρα είχε 60 νεκροί. 120 έχουν φτάσει. Έφτασαν 120. 120. Τώρα το πρωί έφτασαν 120. Να αλλάξετε τουλάχιστον 60 νεκροί. Πρόσεξε. Παραπάνω, 120 είναι. Και αυτή ήταν του 19ου αιώνα η γέφυρα και έγινε, λέει, ανακατασκευή της τώρα, πριν λίγο διάστημα, στους τελευταίους 5 μήνες. Μαζευτήκαν. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, είχαμε και στο Ζαΐρ μια συναυλία και είχαμε καμιά 20 νεκρούς και τσαλαπατηθήκαν επίσης. Μαζικό πάλι. Λοιπόν, δηλαδή, κατά τα άλλα πάμε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε να πάλι στα διαβάσει, σε μισή σειρά. Διάβασε, συγγνώμη. Σε παρακαλώ. Τον διάβασα. Όχι, το διάβασα. Το συγγνώμη, σειρά σου. Άρα. Δευτέρα. Λοιπόν, Δευτέρα. Έχουμε στα αθλητικά έχουμε θέματα σήμερα. Έβαλε γκολ Μπακαμπού, να ξέρει. Μπαμ και μπούμε Μπακαμπού. Ο φίλο σου. Ο φιλαράκο. Περίμενε. Δημοκρατία. Αυτό το τύπο για να δει το τέλο. Δημοκρατία. Καρτέλ εξουσία με 11 συν 1 δέξια μπουμπούκια. Έχτισε κόμμα μέσα στο κόμμα με αναλώσιμου αλταδόρου που δεν έχουν καμία ιδεολογική αναφορά. Ποιος? Ο Μητσοτάκης. Α, ο Μητσοτάκης. Κορυφή του Παγόβουνου ο Βρώμικος Πάτσης, λέει. Ανέμελος ποδηλάτης ο Κυριάκος, αδιαφορεί για τα πάντα, έκανε και μπάτζιν τζάμπινγκ στα Ζαγοροχώρια. Καλά, δεν κακό. Εντάξει τώρα. Και όλοι πήγανε διακοπές. Εντάξει, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει, άλλο λέει. Ή προφανώς. Λοιπόν, στο κάδρο, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, στους επίδοξους βιαστές των 12χρονων. Θύελα και αντιδράζει για την εμπλοκή της Ντόρας στις business του Πάτση Τουρκία. Α! Λέει ότι το 2015, διάβασα και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2015 είχε πάει η κυρία Μπακογιάννη όταν άνοιγε γραφείο στην Κωνσταντινούπολη ο Πάτσης. Ναι, ότι είχε πάει εκεί στα εγγένεια. Εντάξει. Εκτός συνόρων Ουκρανίας, ο πόλεμος προς γενίκευση σύραξης. Τι σηματοδοτεί η επίθεση της Ρωσίας κατά Μεγάλης Βρετανίας για δολιοφθορά στο Nord Stream 1. Η αποχώρηση τιμώσει από τη συμφωνία για τα σιτηρά και εχθροπραξίες ΗΠΑ Ευρώπης για τις εξαγωγές. Μάλιστα. Λοιπόν, η Contra News. Έρχονται νέες αποκαλύψεις για εμπλοκή υπουργών σε παράνομες δοσοληψίες. Χιονοστιβάδα σκανδάλων παραλύει την κυβέρνηση. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση για τη Νέα Δημοκρατία. Φόβοι για δεκάδες λουκέτα στην Ελλάδα. Το ψωμί και η ακρίβεια βγάζουν τους Ευρωπαίους στους δρόμους. Στους Ευρωπαίους, ναι, πράγματι. Και Γαλλία τρελές ανατιμήσεις, ενώ πληθωρισμός στο 6. Και στην Ιταλία ανατιμήσεις και αντιδράσεις. Λοιπόν, ωστά στα Δαρβενοχώρια ίσως σημάνει το τέλος της αναζήτησης της ορού ο τάφος του Μάριου. Του Μάριου Παπαγεωργίου. Η απαγωγή, η δολοφονία του 12 και η αγωνία της οικογένειας του 26. Εντάξει, η μάνα του Μάριου Παπαγεωργίου, την έχω παρακολουθήσει τη γυναίκα δηλαδή, είναι... Τι να πω δηλαδή, για αυτή τη γυναίκα που δεν της λένε ούτε καν που είναι το παιδί της, θα μένω. Τι να πω. Λοιπόν, Star Press, 17 μαχαιριές για τον πρώην της Τζούλιας Νόβα. Χαροπαλέ μετά την επίθεση ο επιχειρηματίας Γιάννης Μάρκου. Απίστευτο, φίλε. Αυτό πάει. Για την ουρά, μάλλον, σε μια καντίνα στην Κηφισιά. Κάτι είπε ο ένας, κάτι είπε ο άλλος. Βγάζει και τον μαχαιρών 17 φορές, ρε. Ρε, τι είναι αυτά, ρε, παιδιά. Γιατί ο άλλος ο βιαστής κάτω. Καλά, ο άλλος, ο οποίος την κοπάνησε κιόλας. Το έκανε, έκανε μία απόπειρα και μία έναν βιασμό. Πρόλαβε την κοπάνησε, είναι, θα τον πιάσουν βέβαια, γιατί θα βγει διεθνές ένταλμα. Δεν μπορεί να μην τον πιάσουν. Τον ψάχνουν οι Αλβανοί ήδη, λέει. Θα τον πόσο ελαφρύνεται. Τα ανακλαστικά της αλβανικής αστυνομίας, συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι καλά τα τελευταία χρόνια, να πω, σε τέτοιες, τέτοια ζητήματα. Πόσο ελαφρύνονται οι ποινές για εγκλήματα φοροδιαφυγής, οι αλλαγές που φέρνει ο επικοινωνημένος κώδικας φορολογικών διαδικασιών. Ωραίο θέμα. Ακριβή η πράσινη στροφή της ναυτιλίας. Όλα ακριβά είναι. Στρατιωτική έλεγχη του 23. Λοιπόν. Άντε να το δούμε. Μπακαμπού. Μπακαμπούμ. Λοιπόν, Γρηγόρης Ατρίδης είναι στο πλευρό μας. Καλημέρα σας, κύριε Γρηγόρη. Πώς είστε? Βλέπω η αμφίεση σήμερα είναι εξαιρετική. Φοράμε ίδια εταιρεία που κάνουμε. Κοιμήθηκες καθόλου? Εντάξει. Λίγες ώρες. Τους έβλεπα το βράδυ. Και εγώ τους έβλεπα το βράδυ. Εκεί. Ήσασταν καταπληκτικοί, πρέπει να σου πω. Ήσασταν πολύ ωραία. Κάποια στιγμή, παρότι πρέπει να την κάνει την πρόσκληση ο Πάνος και η Μαρία, πρέπει να φιλοξενηθείτε και στο Total Football. Είναι, ναι, μαζί με τον Μπακαμπού όμως. Εννοείται. Μπακαμπού. Μάλλον να τελειώσουμε τις ευμερίες και μετά το ρωτήσω. Μέτρο Σπορτ. Γιατί άκουγα κάτι και δεν το καταλάβαινα. Θα το πούμε τώρα. Ναυάγιο. Για το 2-0 της ΣΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στο ΠΑΠΑ Αρένα. Πάρντιου, με τις τελικές που είχαμε πρέπει να κερδίσουμε. Δεν έχω εξήγηση. Τα εύκολα, δύσκολα. 1-1 με τον Όφη, Στραβοπάτημα για τον Άρη. Λοιπόν, όνειρο, εξαιρετική εμφάνιση της ΑΕΚ. 2-0, τον ΠΑΟΚ. Πήρε εύκολα το μάτσο με τον ΠΑΟΚ και παραμένει στο κυνήγι του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός είμαστε ένα. Και λάμψη Χάμες. Χάμες Ροντρίγκες. Μάλιστα. Λοιπόν, live sport. Είναι ναός εδώ.
Μαγική ΑΕΚΑΡΑ έλειωσε 2-0 τον ΠΑΟΚ και Αγία Σοφιά. Την αρνητική παράδοση των 13 αγώνων. Εδώ βλέπουμε και τη φωτογραφία με το Γκατσίνοβιτς που ανέβηκε στην εξέδρα και το γιο του νομίζω έψαχνε, αν κατάλαβα καλά. Τρελός πανηγυρισμός. Ναι, ναι. Έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα. Θα τα κανονικά, πούμε, ναι, ναι. Έτσι. Χάμες αλλά Πελέ. Τρελαίνει τον κόσμο. Πελέ. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα τέτοιος παιχταράς. 2-0 ο Θήλος στη Λαμία και οικονομία δυνάμεων. Μάλιστα. Και τώρα κόψτε τους το Βόλο. Το Βόλο. Ναι, τώρα κόψτε τους το Βόλο. Και τώρα κόψτε τους το Βόλο. Μαναϊκία μου, θα σκάσω. Λοιπόν, ώρα, αθλητική ώρα της Δευτέρας. Άγριο ξέσκισμα. Έλα ρε παιδιά. Τους γλέτσε η ΑΕΚΑΡΑ με γκολάρες και μπαλάρα, λέει. Μαέστρος για ντέρμπι. Ξέσπασμα με ξέσπασμα και ηγέτη τον Χάμες. Ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τη Λαμία και εδώ το έκανε εύκολο για την ΑΕΚ. Λάμψη, Λούντζι και Μπλακ. Ο Λούντζι. Συγγνώμη, πες μου κάτι σε εχθές, όταν ξεκίνησε η εκπομπή, γιατί μετά πήγα εκεί, μήκα, δεν μπορούσα να... Εντάξει, ειλικρινής. Λοιπόν, λέγανε για έναν ο οποίος έκανε ένα γυριστό, τώρα Έλληνας ήταν, ξένος ήταν. Ναι, η κεφαλιά. Ένα αυτό, λέει, το οποίο ήταν, δεν ήταν παίκτη, ήταν του τσίρκου, που κατα... δηλαδή ένα τέτοιο. Τι ήταν αυτό? Το παίκτη της Manchester United, ο οποίος έκανε, πήρε την μπάλα και έκανε ένα γύρο από τον εαυτό του και είναι μια χαρακτηριστική του τρίπλα. Είναι Βραζιλιάνος και γι' αυτό το λόγο υπάρχει σχολιασμός. Πολλοί λένε ότι αυτό, εσείς είσαι ο Γκλέρ και αυτό το πράγμα δεν είναι που θα πρέπει να γίνεται στα γήπεδα. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ο Νεϊμάρ τον στήριξε και είπε ότι εννοείται να συνεχίσει αυτό όσο έφτασε εδώ που έφτασε. Εσύ, Ακούς. Δημήτρη, να, ερώτηση, εσύ με ποιον είσαι? Είσαι με τους ζογκλέρες στο γήπεδο ή με αυτούς οι οποίοι είναι μόνο της ουσίας? Δηλαδή, σ' αρέσουν αυτού του τύπου τα κόλπα με στο γήπεδο από τους ποδοσφαιριστές? Είσαι με τους μάγους της μπάλας. Έχω μείνει ενεός τώρα. Είναι ένα βαθύ φιλοσοφικό πρόβλημα το οποίο δεν έχω ακόμα υπαρξιακής φύσης. Μάλιστα. Ναι, για πάμε. Είσαι με τους μάγους, το λέω εγώ. Λοιπόν, πιο ωραίο να βλέπεις κολπάκια. Με τους μάγους της μπάλας. Με τους μάγους. Μπάδε μπαλίτσα, αγόρι μου. Δέκατη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Όπως διαβάστηκε στα πρωτοσέλιδα, το παιχνίδι που κυριάρχησε ήταν αυτό το οποίο πραγματοποιήθηκε στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Είχε πάρα πολύ κόσμο κατάμεστη και γενικά έχει αλλάξει ο στάτους της ΑΕΚ από τότε που έχει μπει σε αυτό το πολύ ωραίο καινούριο γήπεδο. Πρώτο ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος χάνει από την ΑΕΚ από τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία, το οποίο έρχεται στο 36ο λεπτό. Λάθος του Κουλιεράκη, πολύ σωστή πίεση των παικτών της ΑΕΚ ψηλά. Είναι σχέδιο του παιχνιδιού της Ένωσης αυτό. Το βλέπουμε και σε replay. Ο Ντάντας δεν καταφέρνει να τα βγάλει πέρα από την πίεση του Αραούχο και ο Λιβάη Γκαρσία θα πάρει την ασίστ που του δίνει ο Αλίασον και θα φτάσει στα 6 γκολ. Ακόμα ένα λάθος το οποίο γίνεται από παίκτες του ΠΑΟΚ και πάλι ο Κουλιεράκης, νεαρός πάρα πολύ καλός, είναι και δείγμα πυρίας βέβαια. Ο Γκατσίνοβιτς θα κουβαλήσει στην επίθεση, θα τροφοδοτήσει τον Αλίασον, εκείνος με πολύ ωραία ενέργεια θα αποφύγει όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ, θα τροφοδοτήσει τον Γκατσίνοβιτς πριν εκείνος. Ναι, με πολύ ωραίο τρόπο πάει στην κερκίδα για να πανηγυρίσει. Αυτό που σας έλεγα είναι ότι από τη μία στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ με 2-0. Η Ένωση κυνηγά τον Παναθηναϊκό στους μείον 6 από την κορυφή. Από την άλλη, υπάρχουν πάρα πολύ έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ για τον διαιτητή Στεφάνσκι. Υπάρχουν παράπονα και για το πειθαρχικό κομμάτι, για κίτρινες κάρτες τις οποίες δεν έβγαλε και όπως λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τα έκανε μαντάρα σε αυτόν τον τομέα, αλλά και για το γεγονός ότι τουλάχιστον με βάση την άποψή τους η διαιτησία τους σε ένα ντέρμπι δεν ήταν του επίπεδου που θα έπρεπε, στήριξε μονόπλευρα. Αφήνουμε το παιχνίδι, το ντέρμπι της αγωνιστικής, της 10ης αγωνιστικής και πηγαίνουμε μια βόλτα από τον Γεωργίου Καραϊσκάκης. Μεσημέρι αυτό το παιχνίδι νωρίς, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει με 2-0 τη Λαμία. Ο Χουάνκ θα δώσει ύψος στην μπάλα και δείτε εδώ ένα πολύ περίεργο τρόπο τον οποίο κρεμάει ο Χάμες Ροντρίγκες το δεύτερο του γκολ του Σαράνοφ. Νομίζω ότι το ήθελε. Μια βαθιά εγώ νόμιζα δεν το ήθελε στην αρχή. Βαθιά μπαλιά του Ντόι για τον Μπακαμπού, τον αγαπημένο σου ποδοσφαιριστή. Θα πλασάρει, θα βρει το τέταρτο του γκολ. Κάτσε να το δω, Φάτσα, πώς είναι. Πώς τον βλέπεις? Καλούλης. Μην το συναντήσεις και πουθενά και δεν το ξέρεις. Μπαμ και μπούμ ο Μπακαμπού. Καλός και ικανός ποδοσφαιριστής και γενικά δείχνει ότι είναι και μέσα στις φάσεις, αλλά και μπορεί και σκοράρει. Είναι φοβερό ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση όλα έχουν ξεκινήσει από την πρώτη θέση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Στη Θεσσαλονίκη, βόλτα από εκεί, γιατί ο Άρης υποδέχτηκε τον Όφη. Ο κύριος Νταμπράουσκας είναι ο νέος προπονητής του Όφη. Οι κριτικοί έβαλαν δύσκολα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, προηγήθηκαν με τον Τωράλ. Ο Γκερέρο είναι αυτός ο οποίος έστρωσε από την σέντρα του Λάσον και ο Τωράλ με το δεύτερο του γκολ, θα δείτε πολύ ωραία πλασάρι, δεν μπορεί να βρει απάντηση ο τερματοφύλακας του Άρη. Οι κίτρινοι όμως θα απαντήσουν με ένα τρομερό γκολ, νομίζω τον γκολ της Θεσσαλονίκης. Ο Γκρέι με ένα ψαλιδάκι έχει κάνει τέλεια την κίνηση. Είναι φοβερό γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο ποδοσφαιριστής υπολογίζει
το πού βρίσκεται ο ίδιος η μπάλα και ο τερματοφύλακας και κάνει την προσπάθειά του με αυτόν τον τρόπο ισοφαρίζει. Από τη μία είναι στραβοπάτημα για τον Άρη, να διορθώσω λίγο και αυτό που είπα. Απ' την άλλη είναι παλικαρίζει βαθμούς για τον Όφη που τους ψάχνει αυτούς τους βαθμούς. Ναι. Με τον προπονητή θέλει να γυρίσει και η ομάδα από την Κρήτη λίγο το κλίμα. Τελευταίο παιχνίδι από τα χθεσινά. Η πρώτη νίκη του Λεβαδιακού στη σεζόν. Ωραία σέντρα από τα δεξιά για τον Νίκα. Η εύστοχη κεφαλιά από τη σέντρα του Τσάπρα. Προβάδισμα για την ομάδα του Λεβαδιακού. Φοβερό το σούτ του Ρομπάη. Ωραίο και αυτό το τέρμα στο 65ο λεπτό. Θα το δούμε και σε replay. Και στη συνέχεια ο Λεβαδιακός κερδίζει πέναλτι με το Μουτίνιο. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής αναλαμβάνει την εκτέλεση. Σημαδεύει με δύναμη το δοκάρι. Το παιχνίδι όμως έχει συνέχεια. Αλλάζουν οι ρόλοι. Εδώ ο Νίκας θα βρει τον Τσάπρα. Εκείνος θα βγάλει μία σέντρα και ο Σβάρκα είναι αυτός ο οποίος στο 71ο λεπτό θα λυτρώσει την ομάδα της Βιωτίας, θα της δώσει την πρώτη της νίκη και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν και τα χθεσινά παιχνίδια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ατρίδη. Και εμείς καλημέρα. Εξαιρετικός. Μερσί μπογκούν. Λοιπόν, δίνουμε κάτι δώρα. Το Ιώτα. Εξαιρετικά δώρα δίνουμε πάλι. Το Ιώτα Γιάρης, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, 5 θύρες και 16.000 αξία. Βραβευμένο αυτοκίνητο του 21. Ναι. Σχεδίαση, δυναμικές επιδόσεις και κορυφαία επίπεδα ασφαλείας και τρομερός εξοπλισμός το 14999, παιδιά. Αλλά μην νομίζετε ότι θα πάρετε μόνο αυτό το δώρο. Θα πάρετε και δύο πολύ δυνατούς ηλιακούς θερμοσύμφωνες 160 λίτρων από τη MyTherm για να γλιτώσετε από τους φυσικομένους λογαριασμούς. Γιατί η MyTherm πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά φέροντας στην ελληνική αγορά τους νέους υβριδικούς ηλιακούς συλλέκτες ηλίανθους που μετατρέπουν την ελληνική ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και θερμική. Και σου δίνουν μείωση του κόστους ρεύματος, θέρμανσης και ζεστού νερού για τα επόμενα 25 χρόνια. Μπείτε στο mytherm.gr να δείτε όλα τα προϊόντα. Επικοινωνήστε με το 14999 τηλεφώνημα ή SMS για να διεκδικήσετε αυτούς τους δύο ηλιακούς θερμοσύμφωνους. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο κύριος Γρηγόρης Γιοβάρας είναι μαζί μας. Γρηγόρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς τον Γρηγόρη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Και ο κύριος Τάσος Παπάς είναι μαζί μας όμως. Ναι, για να τον δούμε και τον κύριο Τάσο Παπά. Τον βλέπω λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σε δούμε πρώτα. Πώς πέρασε το τρίμερο. Δεν σε είδα. Εντός. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι κακό, Τάσο. Όχι. Άμα είναι άδεια η Αθήνα, είναι πολύ ωραία. Μπράβο. Ωραία ήταν, εγώ έφυγα, αλλά με τον κόσμο, παιδιά, δηλαδή δεν μπορούσες να στρίψεις όμως, πραγματικά. Να στρίψεις δεν μπορούσες. Λοιπόν, να δούμε και τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Καλημέρα κύριε Τσακίρη. Θα μας τροφοδοτήσει τη συζήτηση για να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε το θέμα με τα σιτηρά. Καθώς αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, κύριε καθηγητά, είναι και ο τομέας σας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και πόσο κινδυνεύουμε αυτό που περιγράφει ο Μακρόνος πείνα ουσιαστικά. Σε ορισμένες χώρες η κατάσταση της υποσαχάρισης Αφρικής είναι εξαιρετικά τεταμένη. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες από διάφορες χώρες να το υποκαταστήσουν, αλλά οι χώρες αυτές, οι δύο μαζί, η Ρωσία και η Ουκρανία, είναι περίπου το 40% για ορισμένες χώρες, αλλά και μεγάλες χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος, παραδείγματος χάρη, της επιστημιστικής τους αλυσίδας. Οπότε πιστεύω ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να αναπληρώσει, επειδή ακριβώς έχει ελευθερία κινήσεων στη Μαύρη Θάλασσα, το κενό, αλλά η κατάσταση θα χειροτερεύσει, παρά θα βελτιωθεί, τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα. Και αυτό θα οδηγήσει και σε ένα ράλι τιμών, όπως καταλαβαίνουμε, όπως πάνε τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Εν μέρη. Όχι, όλες οι χώρες δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συγγνώμη τώρα. 40 καράβια που λένε ότι. 40 καράβια τώρα, ότι η Τουρκία, ας πούμε, συμφώνησε με την Ουκρανία. Ναι. Τα 40 καράβια λένε να τα διώξουν. Να περάσουν. Ναι. Οι ποσότητες αυτές είναι μεγάλες τώρα ή είναι τώρα της πλάκας? Εξαρτάται ποιος είναι ο τελικός καταναλωτής. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι περιορισμένες. Αλλά για ορισμένες χώρες, όπως χάρη της Αφρικής, οι οποίες έχουν τεράστιο πρόβλημα επιστημισμού, μπορεί να είναι και σωτήριες. Εξαρτάται. Οπότε κύριε καθηγητά, ανθρωπιστική γεωπολιτική αυτή τη στιγμή με τις χώρες αυτές. Αυτό που λέει η Ρωσία ως κριτική, ότι ουσιαστικά οι μεγαλύτερες ποσότητες δεν πάνε σε χώρες που το έχουν ανάγκη, αλλά πάνε στις χώρες τις μεγάλες, έχει βάση? Δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε αυτό ακριβώς. Γιατί από τη στιγμή που μετατοπίζεται σε μια χώρα, όπως είναι η Αίγυπτος,
η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει μετακομιστικά από άλλες χώρες της υποσαχάρας Αφρικής. Δεν ξέρεις ακριβώς πώς γίνεται εκεί. Δεν υπάρχει δηλαδή, είναι τόσο σαφές που καταλήγει. Το εμπόριο αυτό στα Δημητριακά έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό ασάφειας και πολύ πιο περισσότερες γκρίζες και μαύρες περιοχές σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με πρώτες ύλες, με άλλες πρώτες ύλες. Όπως παραδείγματος χάρη είναι το πετρέλαιο, που μπορεί να υπάρξει σχετικά μεγαλύτερη, και πάλι και εκεί είναι πολύ δύσκολο να κάνει σωστό tracking που πηγαίνει. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πολύ πιο εύκολο να μπορέσει να πει τώρα, μπορείς αυτό, να αυτό είναι και λίγο καταλαβίστικο. Δηλαδή, από πού και ως πού δηλαδή, ο Αιγύπτιος, ας πούμε, έχει νόημα, ο Έλληνας πρέπει να φάει ψωμί. Έχει μεγαλύτερο πρόβλημα προφανώς. Η Αίγυπτος, τώρα, εντάξει. Εγώ ξέρω ότι όσο περισσότερες ποσότητες πέφτουν στη διεθνή αγορά, τόσο θα πέφτει η τιμή, τόσο ευκολότερο θα είναι να πάνε οι φτωχότεροι. Αλλά δεν υπάρχει εμβόλια, ότι πρόκειται για έναν εκβιασμό του. Έναν ακόμα εκβιασμό. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, εάν αυτό έχει επίπτωση στην δική μας αγορά εισιτηρών. Έμεση. Δεν μπορεί να επηρεάσει τις ποσότητες, αλλά σίγουρα θα επηρεάσει τις τιμές. Εμείς δηλαδή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Δεν αντιμετώπισε ποτέ πρόβλημα φυσικής τροφοδοσίες, σε οποιοδήποτε κομμάτι ενέργειας ή πρώτης ύλης το οποίο έφυγε από τη Ρωσία. Αλλά οι επιπτώσεις, επειδή ακριβώς η αγορά είναι παγκόσμια, είναι έμεσες. Όπως και κάποια σχετική αύξηση. Όπως και στα καύσιμα, δηλαδή έχουμε πρόβλημα τιμής και όχι επάρκειας. Ναι, εντάξει. Προφανώς. Δεν βλέπετε με το Ισραήλ τι γίνεται τώρα. Έχουν εκλογές, αυτοί πήγαν αυτοί στους Τούρκους. Τι γίνεται τώρα, μας αφήσανε πάνω που είχαμε κάνει στρατηγική συμμαχία. Ναι. Και έχει σημασία και η ακύρωση του ταξιδιού του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είναι και ο ψήφιος πρωθυπουργός. Έχουν δύο πράγματα σημασία. Το πρώτο, ότι γίνεται η επίσκεψη αυτή καθεαυτή. Το δεύτερο, ότι γίνεται δύο μέρες πριν πάνε σε εκλογές. Το τρίτο, ότι γίνεται κατά τρόπον που ουσιαστικά ακυρώνει μια αντίστοιχη επίσκεψη στην Ελλάδα. Στο χειρότερο για μας σενάριο, αυτό είναι η αρχή μιας στρατηγικής μετατόπισης, η οποία αν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα φανεί στο τι εξοπλιστικά προγράμματα θα ξαναξεκινήσουν μεταξύ των δύο χωρών. Δεν πιστεύω ότι είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά. Και ως Ελλάδα και ως Κύπρος. Και να προχωρήσουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα που εκκρεμούμε με το Ισραήλ. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κύπρου, η οποία ακόμα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εννοώ τα εξοπλιστικά προγράμματα. Το καλό σενάριο για μας είναι ότι αυτό ουσιαστικά είναι τα γραμμάτια ευγνωμοσύνης που πληρώνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η επερχόμενη Ισραηλινή κυβέρνηση στους Αμερικανούς, και η διαμεσολάβηση που έγινε με το θέμα του Λιβάνου. Τις συμφωνίες με το Λίβανο δηλαδή, στον εφορέ με οθέτηση. Αν είναι ο Νετανιάχου που κερδίσει στις εκλογές, που δείχνει να προηγείται ελαφρά, είναι πιο πιθανόν. Από ό,τι διαβάζω, δηλαδή έχει φτάσει σε 60 έδρες στους συνασπισμούς του, με 61 θέλει για να. Είναι στο όριο για να πάρει την ψηφία. Αλλάζουν τα δεδομένα. Θυμόμαστε όλη την κακή σχέση του Νετανιάχου με τον Ερντογάν. Νετανιάχου θα είναι πολύ πιο δύσκολο να προχωρήσει σε μια τέτοιου είδους εξομάλυνση, όπως ακριβώς την εννοούν οι Αμερικανοί, και είναι και σίγουρα πολύ πιο ανθεκτικός σε αμερικανικές πιέσεις, και αυτό το έχουμε δει στην ιστορία του σε πάρα πολλά επίπεδα, και σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με το Ιράν και σε ό,τι αφορά την αντίδραση που είχε στη συμφωνία με την ΑΟΣ με το Λίβανο, η οποία ενδεχομένως μπορεί να ανατραπεί. Έλα, Τάσο. Κύριε Τσακίρη, η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου που χαιρετίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μήπως και ένα μήνυμα προς Ελλάδα και Τουρκία να κάνουν κάτι ανάλογο ή να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι ανάλογο? Δεν χαιρετίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά κατασκευάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, σωστό. Το καταλυτικό δεν είναι ότι το επιταχύνανε. Ουσιαστικά το ενορχίστηκαν, το οργάνωσαν. Διότι βρήκαν. Πολύ σωστά, κύριε Τζέβα. Ακριβώς αυτό κάνανε. Οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές στην περίπτωσή μας. Γιατί εδώ πέρα δεν έχεις κάποιο λογικό αντίπαλο. Έχεις μια υπεριαλιστική δύναμη, η οποία απαιτεί τα δικά της, δικά της, και τα δικά μας, τουλάχιστον τα μισά δικά τους. Και τα υπόλοιπα να βρούμε τι τρόπο θα τα βρούμε. Το περιθώριο σύγκλησης δεν υφίσταται όπως υφίσταται στις δύο συγκεκριμένες χώρες. Επίσης, το αντικείμενο, για να μην το μεγαλοποιούμε, είναι πολύ πιο περιορισμένο. Ήταν να οριοθετηθεί μια ζώνη, την οποία ούτως ή άλλως οι δύο χώρες αναγνώριζαν ότι κατά πλειοψηφία η περιοχή θα πάει στο Ισραήλ και τα κοιτάσματα θα μοιραστούν. Το εύρος στη διακύμανση ήταν αυτό το οποίο υπήρχε διαφορά, και αυτό ήταν δεδομένο το 2011. Λοιπόν, οπότε, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Πάμε λίγο στα εσωτερικά, να δούμε τι γίνεται. Δεν υπάρχουν εσωτερικά. Πώς δεν υπάρχουν κάτι εσωτερικά. Κάτι πεδαραστές έχει, κάτι. Εδώ έχει γίνει με τις υποκλοπές, γίνεται χαμός πάλι. Έχει αρχίσει πάλι και κινείται το πράγμα. Με το άλλο. Εγώ θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Και Τάσο,
Δηλαδή ξαφνικά εμφανίζεται, λέγαμε, μην βγάζετε ρε παιδιά hashtag Νέα Δημοκρατία παιδοβιαστές. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί να έχει πολιτικοματική ταυτότητα ένας τύπος τώρα που κάνει τέτοια πράγματα. Δεν μας αφορά δηλαδή αυτό, μας αφορά το άλλο. Χθες βλέπω στο Twitter και το πρωί το ίδιο πιο δημοφιλές hashtag ΣΥΡΙΖΑ παιδοβιαστές. Έτσι θα πάμε όμως τώρα. Δηλαδή αυτό θα γίνει reality, δεν είναι προεκλογική περίοδος. Reality θα καταντήσουμε. Τάσο. Έτσι θα πάμε. Μπορεί και χειρότερα. Μην το αποκλείετε, έχουμε δει και χειρότερα στο παρελθόν. Ναι, αλήθεια. Όμως η διαστροφή δεν έχει ούτε πολιτική ταυτότητα ούτε ιδεολογικό χρώμα. Δεν χάρηκα πολύ. Αυτά είναι. Και ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλα και πολυσυλλεκτικά κόμματα, που εκεί μπορεί να είναι κάθε καρδιά σκαρίδι. Η προσπάθεια αξιοποίησης για να πιεστεί ο πολιτικός αντίπαλος μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Ναι, αλλά... Παίζουν παιχνίδια πολύ. Δυστυχώς και εμείς οι δημοσιογράφοι, όχι όλοι εν πάση περιπτώσει, λειτουργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μιζάρουμε τέτοιου τύπου θέματα, τα συντηρούμε στην επικαιρότητα ακόμα και όταν δεν υπάρχει λόγος, τραβώντας από τα μαλλιά διάφορες πλευρές. Ή τα δείχνουμε για να τα καταγγείλουμε. Ναι. Τα δείχνουμε, ωραία, έτσι. Τα περιγράφουμε, τα λέμε, έτσι. Μετά τα καταγγέλουμε στο τέλος. Ναι. Και λέμε, έσχος. Έτσι. Και του το πετάς τη μούρη του αλουνού. Και, ναι. Και δεν συζητάμε για τα θέματα αυτά επί της ουσίας. Τι είδους προστασία παρέχει έτσι. Η πολιτεία στα θύματα αυτών των υποθέσεων. Ρε Σιτάσο, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Άκουγα τον καυγά τόσο καιρό με τη 12χρονη και σκεφτόμουν ποιος έκανε μια πρόταση. Για να, αυτό το παιδάκι, αυτά τα παιδάκια τέλος πάντων, να μην φτάνει να γίνεται. Όχι με καταστολή. Η καταστολή είναι ένα θέμα, έχει γίνει. Το θέμα είναι με την πρόληψη, έχει κάνει κάτι η πολιτεία. Έγινε μια πρόταση από ένα πολιτικό κόμμα. Από ένα πολιτικό κόμμα, ρε παιδί μου. Υποσχέσεις υπάρχουν ότι όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα κάνουμε αυτό. Ναι. Και, όταν έρχονται στην κυβέρνηση ξεχνούν ότι είπαν. Όχι μόνο για αυτό το θέμα και για πολλά άλλα ξεχνούν ότι έχουν πει. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το οποίο αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα με επιπολαιότητα ή με ποιηκής. Αυτό συμβαίνει. Και δυστυχώς δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα αλλάξει η κατάσταση όσα τέτοια περιστατικά και αν βγουν στην επιφάνεια. Κάθε φορά θα χειροτερεύει, παιδιά. Ζήσαμε την ιστορία με τον Μπάμπη τον πιλότο και είπαμε 6 μήνες. Πού θα φτάσει πια. Και μετά Skype Πισπυρίγκου, άλλους 6 μήνες λέμε για όνομα Θεού. Να κάνουμε ρεπορτάζ ποιος άναψε το κατηλάκι στον τάφο του παιδιού. Να. Και μετά είπαμε όσοι δεν πάει παρακάτω και έχουμε φτάσει σε αυτό τώρα με το 12χρονο που έχουν ακουστεί φρικαλαία πράγματα. Να. Φρικαλαία. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Εμείς εδώ που δεν παίζουμε αυτό το πράγμα, δεν το παίζουμε. Και το κανάλι γενικώς και η εκπομπή δεν το παίζει. Λοιπόν, παιδιά, όταν ο άλλος απέναντι το παίζει, βουλιάζουμε. Έχετε συνέπειες. Βουλιάζουμε. Ναι. Έχετε συνέπειες. Διότι όλοι καταγγέλνουν και όλοι εκεί είναι. Και ακόμη δεν έχουμε ολόκληρη την εικόνα, έτσι. Ναι. Μα την εικόνα δεν θα τη δούμε ποτέ ολόκληρη αν έχουμε αυτή την οπτική. Το πώς βιαζόταν το παιδάκι, από ποιον βιαζόταν, πού βιαζόταν, τι είναι η τρόπο κτλ. Ναι, όχι. Δηλαδή με τρελαίνει να με συναντάνε στον δρόμο και κάτι τύποι με το στόμα γεμάτο σάλια να μου λένε εσύ που είσαι δημοσιογράφος, πες μου τι του κάνανε. Ναι, ο άρρωστος είναι άρρωστος, δεν ήταν, ναι. Καταλαβες. Ναι, παράνοια αυτό. Έτσι. Βέβαια, πρόσεξε, και κανείς δεν λέει, προφανώς είναι μεγάλα θέματα αυτά, έτσι, και πρέπει να αναδεικνύονται. Δεν είναι οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, τι σχέση έχουν στο ρεπορτάζ, και να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να λέμε, έχω φωτογραφίες. Αυτό, δα. Μισό λεπτό, υπάρχει και ευθύνη και των πολιτών. Επιβραβεύουν με τις εκπομπές. Έτσι. Αλίμον. Αλλιώς θα ήταν στα τάρταρα. Όσοι τώρα πείστε μου κάνανε. Κάτι τώρα θέλω να σας ρωτήσω διάφορα πράγματα. Παρακολουθούσαν το Χρυσοχοίδη. Μάλλον και το Χρυσοχοίδη. Έτσι υπενήσεται ένα δημοσίευμα του Σαββατοκύριακου και βεβαίως μέχρι στιγμής δεν έχουμε τουλάχιστον διάψευση του ιδίου του υποτιθέμενου θύματος. Αλλά και τη κυβέρνηση, η ανακοίνωση που εκδόθηκε δεν ήταν ξεκάθαρη. Εμεί δεν έχουμε πρέτα. Δεν το ξέρει. Αυτό είναι. Όχι. Ότι τον παρακολουθούσαν η κρατική υπηρεσία ή. Το Πρέτατορ. Κάποιο ιδιότητα. Δεν ξέρω το ποιο τον παρακολουθούσε. Φωτογραφίζει Μαξίμου. Και λέει με έναν τρόπο. Να σας θυμίσω την πρώτη, την αρχική δήλωση του κυβερνητικού προσώπου όταν έσκασε το θέμα των υποκλοπών. Ναι. Είπε τότε ότι δεν αφορά την κυβέρνηση, μπορεί να αφορά ιδιώτες. Ναι, αλήθεια. Το θυμάστε? Ναι. Ήξερε κάτι. Όταν ο κύριος Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ρωτήθηκε
αν παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί, είπε δεν μπορώ να σας πω ούτε ναι ούτε όχι. Φέρεται να είπε, γιατί δεν ήμασταν παρόντες, ναι, ήταν μυστικοί, ήταν κλειστές οι πόρτες. Καλά το πας, καλά φέρεται το πας. Να είπε, φέρεται να είπε, ναι. Φέρεται να είπε ότι δεν μπορώ να σας πω ούτε ναι ούτε όχι. Τι ήξερε κάτι? Ότι παρακολουθούνται από ιδιώτες διάφοροι. Το ξέρουμε όλοι. Όχι. Εσύ είσαι σίγουρος ότι δεν παρακολουθούν το τηλέφωνο? Η ερώτηση είναι γενική. Αν ξέρετε, αν παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί. Πλην του Αντουρλάκη. Η απάντησή του ήταν, φέρετε να είπε ότι δεν μπορώ να σας πω ούτε ναι ούτε όχι. Εδώ υπάρχει η βάση του θέματος που λέει ότι ουσιαστικά το Πρέταντορ χρησιμοποιήθηκε από πολιτικά πρόσωπα, τέλος πάντων, από την κυβέρνηση, να το πω έτσι, από την ΕΕΠ, ξέρω εγώ από ποιον. Σε αυτό η κυβέρνηση λέει ότι κρατικές υπηρεσίες δεν το χρησιμοποίησαν. Δεν το προμηθεύτηκαν, δεν το χρησιμοποίησαν. Άρα... Και δεν έκαναν ούτε χρήση των προϊόντων του. Δηλαδή, ναι, από κάποιον ιδιώτη να κάναν outsourcing και να γύρισαν, ναι, οι πληροφορίες στην κυβέρνηση. Πάντως οι ειδικοί λένε ότι το Predator δεν μπορεί να το ενοικιάσει ή να το προμηθευτεί ιδιώτης. Χρειάζεται κυβέρνηση να υπάρχει. Και για λόγους κόστους, αλλά και, ναι, για άλλους λόγους. Είναι το αλήθεια, κόστος άστος. Στην άκρη είναι ότι τα κόστη δεν έχουν, ναι, νόημα. Ναι, εντάξει, είναι πανάκριβο πάντως. Είναι αλήθεια αυτό, τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα. Είναι πανάκριβο και δεν μπορεί να το πάρει ο καθένας, να το πούμε έτσι. Ρε παιδί μου, εδώ το δημοσίευμα. Δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει ένας μικρό... Ναι. Ναι, μικροπαρακολουθητής. Ναι, πρέπει να είναι μεγάλο παρακολουθητής. Αν έχουν βάσει τα δημοσιεύματα, πρέπει να υποθέσουμε ότι ο κ. Δημητριάδης είχε στήσει έναν παράλληλο μηχανισμό εντός του Μαξίμου. Εν αγνία του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός είπε, όταν έσκασε το θέμα, ότι εγώ δεν ήξερα και αν ήξερα θα το απέτρεπα. Την ίδια στιγμή όμως, την ίδια περίοδο, είπε ότι η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη και τεκμηριωμένη. Αν ήταν νόμιμη και τεκμηριωμένη, πώς θα την εμπόδιζε, θα παρανομούσε? Εντάξει, τώρα, ναι, αυτό είναι άλλη συζήτηση, την έχουμε συζητήσει 100 φορές. Ναι. Και να σας πω τώρα και κάτι άλλο. Για να Χρυσοχοίδης, ναι, μισό λεπτό. Ο Χρυσοχοίδης, γιατί πρέπει να βγει και να πει ναι, με παρακολούθησε, δεν με παρακολούθησε? Αν το είχε καταλάβει, οκ. Okay. Αν δεν το είχε καταλάβει, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, δεν είναι διατυπωμένο. Το δημοσίευμα ότι έγινε αποδέκτης, να το πω έτσι κομψά, του λογισμικού αυτού, το οποίο... Α, του λογισμικού. Ναι. Και ότι υπάρχει καταγραφή συνομιλίας. Όπως λέει και ο Σπίρτζης, ναι. Υπάρχει καταγραφή συνομιλιών, του λέει, και με δημοσιογράφο, καλά λέω. Ναι. Έτσι λένε και οι πληροφορίες, δεν το ξέρουμε. Εγώ δεν το επιβεβαιώνω. Ναι, δεν ξέρουμε. Άλλωστε το δημοσίευμα μιλάει σε αναφορές. Γι' αυτό λέω ότι ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος θα είναι και υποψήφιος, είναι να είναι υποψήφιος στις προσεκτικές εκλογές, θα πρέπει να μιλήσει επ' αυτού. Η σχέση του κυρίου, αυτό που είναι γνωστό σε αυτούς που κάνουν ρεπορτάζ, σε εμάς δηλαδή και σε πολλούς άλλους συναδέλφους, είναι ότι η σχέση Χρυσοχοίδη-Δημητριάδη δεν ήταν καθόλου ειδηλιακή. Το επιβεβαιώνω. Και θυμίζω ότι όταν... Το επιβεβαιώνω. Ναι, είχε αποδοθεί σε αυτή την κακή σχέση και η έξοδος από την κυβέρνηση. Μπράβο. Και απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση, αλλά λίγες μέρες μετά συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου και ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του. Ναι, κάπου λίγο καιρό. Όχι μέρες, λίγο καιρό, ναι. Ναι, έχω μπερδευτεί με τη Β' Αθήνας έτσι όπως έχει γίνει τώρα, δεν ξέρω πού ανακοινώθηκε. Έχει μπερδεύσει τα νότια, τα βόρεια, τα αθηκά ή τα ανατολικά. Είναι στο δυτικό τομέα. Στο δυτικό θυμάστε τομέα. Ότι είσαι πολύ παλαιό, Τάσο μου. Λυπάμαι και για μένα και για σένα πια. Ο Χρυσοχοίδης, μην ξεχνάτε βέβαια ότι επαρετήθηκε μετά το νοριμαγδό τη κριτική για αυτό που είχε γίνει στη Νέα Σμύρνη. Με το ξύλο που είχε φάει το παιδί τότε, δεν παραιτήθηκε? Όχι. Πιο μετά παραιτήθηκε. Έφυγε από την κυβέρνηση, δεν παραιτήθηκε. Έφυγε από την κυβέρνηση στον ανασχηματισμό που έγινε μετά την υπόθεση των πυρκαγιών. Μετά τις πυρκαγιές. Α, μετά τις πυρκαγιές. Και όταν ιδρύθηκε το καινούργιο Υπουργείο. Μάλιστα. Και μην ξεχνάτε ότι ο κ. Χρυσοχοίδης, νομίζω, Δημήτρη, διόρθωσέ με, είναι ίσως ο μακροβιότερος υπουργός δημόσιας τάξης. Βέβαια. Νομίζω ότι δεν θα βρεθεί άλλος να του πάρει το ρεκόρ. Και τον Μπάλκο και τον Δροσογιάννη πέρασε. Τι σε ζητάς τώρα? Μα είναι σε πολλές περιόδους. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι λόγω της θητείας του στο Υπουργείο αυτό είχε προσβάσει σε διάφορους μηχανισμούς για να ανακαλύψει αν παρακολουθεί το τηλέφωνο του ή όχι. Σωστό επίσης. Πολύ σωστή παρατήρηση επίσης. Κοίταξε, πάντως με τον Δημητρία δεν τα πηγαίνανε καλά, αυτό είναι αλήθεια. Ο Δημητριάδης είχε ισχυρή, ας πούμε, επιρροή μέσα στο Μαξίμου και στις αποφάσεις. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος ξέρω ότι έλεγε ότι από τη στιγμή που εγώ αναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση ανέλαβε κάποιες πολιτικές ευθύνες για το θέμα τη
της πυρκαγιάς απάνω και τις καταστροφές και τα λοιπά. Μαλακάσα και ήταν λογικό, ήταν λογικό να αποδοθούν και κάπου. Και ήταν ο Χρυσογοήδης και ο Χαρδαλιάς που μετακινήθηκε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πλαίσιο. Τώρα, πάντως, να ότι κανονικά με... θα έπρεπε να ξέρει, θα έπρεπε να ξέρει. Αν παρακολουθείτε, τουλάχιστον κρατικά. Ναι, να περιμένουμε ενδιαφέρον. Την Πέμπτη έρχεται στην Ελλάδα η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, η ΠΕΓΚΑ. Σωστό. Έχει ζητήσει να συναντηθεί με Μητσοτάκη, με Τσιάρα, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με τον κύριο Κοντολέοντα, με τον κύριο Δημητριάδη, με στελέχη της αντιπολίτευσης, με δημοσιογράφους, με τους προέδρους των αρμοδίων επιτροπών, των ανεξάρτητων επιτροπών. Θα τα αποκριθούν. Νομίζω ότι ο κύριος Οικονόμου το ξεκαθάρισε, το είχε ξεκαθαρίσει για τον Πρωθυπουργό. Ότι αν ζητήσουν επαφή με τον Πρωθυπουργό. Πάντως λέει δεν έχει, λέει, να προσθέσει κάτι από αυτού. Ναι. Είχε πει ο κύριος Οικονόμου, θα το δούμε. Δεν το έχει αποκλείσει πάντως. Δεν το έχει αποκλείσει. Ότι αν υποβληθεί έτοιμα να γίνουν δεκτοί. Γιατί δεν ξέρω. Πάντως δεν ξέρω αν θα πάει ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης και επικαλεστεί εκεί το απόρριτο. Αυτοί είναι ιδιώτες πια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει η κυβέρνηση εξ ονόματός τους. Όχι, αν θα πάνε και επικαλεστούν ξανά το απόρριτο για να μην μιλήσουν. Δεν αυτό ξέρω αν μπορούν να πάνε. Έχει τη δυνατότητα αυτή η ΠΕΓΚΑ να τους καλέσει. Και δεν ξέρω τη διαδικασία, αλλά πάντως, επειδή ακριβώς... Νομίζω ότι είναι τώρα, ερευνητική διεθνής επιτροπή στην οποία ο καθής αν θέλει πηγαίνει. Αν θέλει δεν πηγαίνει. Δεν είναι το ίδιο με την εξεταστική ναι, επιτροπή. Η παρουσία ή η απουσία στέλνουν ένα μήνυμα βέβαια. Σαφώς. Σας πω κάτι τώρα. Οικονομικός μεγαλοπαράγων μη έχουν σχέση με την πολιτική παρά πολύ έμεση. Μου είπε πριν από λίγο καιρό σε συζήτηση που είχαμε κάνει και κουβεντιάστο στο θέμα του... των παρακολουθήσεων, μου λέει μπορείς αυτή τη στιγμή αν πληρώσεις να παρακολουθήσεις οποιονδήποτε και όχι από την Ελλάδα. Δηλαδή, του λέω, δηλαδή μου λέει μπορώ εγώ να παρακολουθήσω οποιονδήποτε, να προσπαθήσω ή να αυτό να μισθώσω να παρακολουθήσω οποιοδήποτε οικονομικό ή πολιτικό πρόσωπο πληρώνοντας κάπου στην Αγγλία, κάπου στο Ισραήλ ή κάπου στην Αμερική. Αλήθεια. Δηλαδή, αυτό λένε οι δικοί. Χωρίς να εντοπιστεί. Τώρα αυτό... Αλλά αυτό το λένε και άλλοι και οι ειδικοί το λένε. Πληρώνεις έξω, λέει. Έξω, λέει. Πληρώνεις έξω, του λες θέλω να παρακολουθήσεις τον παπά. Ναι. Αλλά πρέπει να έχεις το διάβλο. Εγώ δεν ξέρω ποιο θα πάω να βρω να παρακολουθήσεις τον παπά. Άρα πρέπει να είσαι δικαιόμενος κάπου. Έτσι. Αν αυτό μπορείς να το κάνεις ακινδύνως, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Ναι. Καλά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Κοίταξε, πάντα για να σε παρακολουθήσουν. Δεν είναι όπως παλιά επί πηγαίναμε στα Καφάο ή και μετά επί Μαυρίκη που πηγαίναμε στα Καφάο και είχε ξύσει με το... Με το κοπίδι είχε ξύσει ναι, ναι. Τα καλώδια και είχε βάλει τα πιαστράκια και το παρακολουθούσε. Δεν είναι έτσι. Όμως κάτι πρέπει να πάρεις στο κινητό σου για να το εγκαταστήσεις. Δεν γίνεται. Γιατί απορούμε, το Predator έχει σημασία από πού κάποιος θα στο στείλει για να το ανοίξεις. Όχι, το δεν έχει. Δεν έχει αλλά αν θα στο στείλει μια κρατική υπηρεσία. Σαφώς, αλλά λέω ότι αν στο στείλει από την Αγγλία ή από τις Παρθένες νήσους. Το ίδιο κάνει. Έχει καμία σημασία. Αν μπορεί ο Καμπουράκης που είναι βιομήχανος στην Ελλάδα να διαθέσει 1 εκατομμύριο και να παρακολουθήσει τον παπά, μπορεί και η κρατική υπηρεσία που δεν έχει το Predator να κάνει την ίδια δουλειά. Νομίζω έτσι κι αλλιώς η κρατική υπηρεσία έχει περισσότερες... Πέραν των δυνατότητων έχει περισσότερες δυνατότητες, αλλά υποτίθεται από την άλλη μεριά ότι έχει και περιορισμούς, τους δύο εισαγγελείς. Ναι. Υποτίθεται, λέω. Ναι. Οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν, λέει, όμως και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εντάξει, τώρα... Εντάξει, λοιπόν... Ναι, και αυτό ήταν μια απαράδεκτη δήλωση της εισαγγελέως. Εντελώς. Είναι αρμόδιο. Και ήταν δυστυχώς παρόν ο κύριος Γεραπετρίτης, συνταγματολόγος και έγκυρος νομικός, που δεν την επανέφερε, δεν την ανακάλεσε στην τάξη. Συγγνώμη, φέρετε να μην την ανακάλεσε. Φέρετε. Μπράβο, σωστό. Γιατί δεν ήμασταν παρόντες, βέβαια. Μα για αυτό. Δεν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Έχουμε γράψει χιλιάδες πράγματα χωρίς να είμαστε παρόντες, βέβαια. Λοιπόν. Κύριε συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμώς για την κουβέντα. Εμείς για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλημέρα. Να πάτε να πάρετε το καλάθι του νοικοκυριού. Ναι. Θα το μοιράζει ο Άδωνης. Θα είναι ο Άδωνης με δύο καλάθια σε κάθε αυτό. Θα έχει και μια κορδέλα και θα σου δίνει ένα καλάθι. Θα πάει, λέει, ο Παπαθανάς την Τετάρτη. Να πάνε σε κλιμάκιο σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εκεί, θα πάνε. Το καλά. Θα δούμε. Μακάρι να πιάσετε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σου, Τάσο, ευχαριστούμε. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου, Γρηγόρη. Λοιπόν, τι πάμε θέλουμε να δούμε, τώρα. Πάμε να δούμε τη Μαρία Ζαχαράκη. Τι έχουμε? Τη Μαρία Ζαχαράκη. Για το Θανάση Αυγερινό.
Και τον Παντελή Βαλασόπουλο, οι οποίοι είναι κοντά μας. Και πάλι, καλημέρα στους συναδέλφους. Α, και Θανάση, καλημέρα. 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 Καλημέρα, καλό. Καλέ, τι ωραίο κόσμημα είναι αυτό. Αναφέρεσαι σε μένα, Φαντάζομαι. Προφανώς, ναι. Λέτε να το πω. Καταρχήν δεν είπε τίποτα. Ναι, όχι, είναι φαντάζει, πολύ ωραίο, μπράβο. Να σου πω, γιατί ασήμι είναι με... Ασημένιο με τα, αυτά τα κοκκινάκια, τι είναι. Ωραία, μπράβο. Ταιριάζουν και με, το, με την πολύ πλούσα ωραίο. Σου, με το κραγιόν, στα πάντα. Είναι... Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Για τους άλλους δεν είπες τίποτα. Τι να πω τώρα, τι να πω. Γιατί. Τώρα, τι να πω ρε παιδί μου, τι είναι. Πες λοιπόν, πάλι, γιατί φοράει μαύρα, ρώτα το Βαλασόπουλο, γιατί φοράει μαύρα. Βρε Θανάση μου, τι γίνεται με τα στάρια και τα κριθάρια, να πούμε. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία, για πες μας, πού βρισκόμαστε. Σήμερα έχει ζητήσει η Μόσχα να υπάρξει μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αν τελικά θα γίνει αυτή σήμερα, αλλά είναι το πιθανότερο. Μετά από αυτή τη συζήτηση η Μόσχα λέει ότι θα μπορούσε να ξανασυζητήσει την προοπτική να παραταθεί αυτή η συμφωνία. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό μέχρι να υπάρξει αυτή η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτοί τώρα τι λένε, λένε ότι αποχωρήσανε διότι αυτούς που είχαν ορίσει ως διάβλους ασφαλείας για να περνάνε τα καράβια με τα σιτηρά, τα χρησιμοποιήσανε οι Εγγλέζοι ή οι Ουκρανοί και περάσαν από εκεί κάποια πολεμικά ή κάποια αυτά για κάτι αντρών και τους χτυπήσανε, αυτό λένε. Έτσι ακριβώς, ότι δεν έχει τηρηθεί δηλαδή η συμφωνία που προέβλεπε το άνοιγμα κάποιων διαδρόμων ασφαλείας. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουν στα χέρια τους θραύσματα των συγκεκριμένων καταστραμμένων μη επανδρομένων, τα οποία μελετήθηκαν, έχει εξεταστεί η μνήμη τους. Με βάση αυτή την ανάλυση προκύπτει από πού ακριβώς έχουν ξεκινήσει και ότι πολύ πιθανή τοποθεσία για ένα τουλάχιστον από αυτά είναι ακόμη και το κατάστρωμα ενός εμπορικού πλοίου ή άλλου δυτικού πλοίου, ουκρανικού ή δυτικού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά των σιτηρών. Δηλαδή λένε ότι έχουν εμπορικά καράβια που υποτίθεται ότι κουβαλάνε σιτηρά ή κάτι τέτοιο και στο κατάστρωμα απογειώνουν ντρόν και βαράνε. Αυτό λένε. Και μάλιστα συνδέουν αυτή την ιστορία ακόμη και με τη μεταφορά εκρηκτικών στη γέφυρα της Κριμαίας. Αυτό το περιβόητο φορτηγό που είδαμε να ανατινάζεται στη γέφυρα, γιατί δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί μήπως και η μεταφορά των εκρηκτικών για εκείνη την τρομοκρατική επίθεση όπως την περιγράφει η Μόσχα είχε γίνει μέσω αυτού του διάβλου. Υποτίθεται αυτό την ευθύνη για τον έλεγχο των πλοίων, ειδικά σε αυτό το κομμάτι από τα λιμάνια δηλαδή και μέχρι να υπάρξει μια κοινή νιοψία κοντά στα στενά, την έχει η Τουρκία και υποτίθεται η Τουρκία ήταν ο μεσολαβητής που πέτυχε αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και αρκετά υπονοούμενα σε αυτές τις ανακοινώσεις του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που θέλουν να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα η Τουρκία. Η Μόσχα δηλαδή λέει και επισήμως ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και συζήτηση και με την Τουρκία εκτός των άλλων διεθνών παικτών. Μάλιστα κάνουν λόγο και για ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε σημείο πολύ κοντά στα στενά. Έχουν συγκεντρωθεί δηλαδή πάρα πολλά πλοία και λένε οι Ρώσοι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μειώσουν τους ελέγχους που συνεχίζουν να κάνουν. Σε αυτά θα πρέπει να γίνουν επισταμμένοι έλεγχοι δηλαδή σήμερα και αύριο. Ποιοι δεν κάνουν ελέγχους, οι Τούρκοι δεν κάνουν έλεγχο ή οι Ρώσοι? Οι Τούρκοι υποτίθεται είναι αυτοί που εγγυήθηκαν τη συμφωνία σε συζητήσεις με τους Ουκρανούς και υποτίθεται ότι επιβλέπουν τους κανόνες ασφάλειας να τηρηθούν. Θανάση, φαίνεται πως έχουμε ακόμη πολύ λόγο. Για πάμε και στον Παντελή. Εδώ όμως αν μου επιτρέπετε, λένε κάτι διαφορετικό. Για πες Μαρία. Εδώ λένε ότι η Ρωσία κατήγγειλε αυτή τη συμφωνία γιατί είδε, λέει, ότι αυτά τα σιτηρά τελικά δεν πηγαίνουν στις φτωχές χώρες αλλά πηγαίνουν όλα στην Ευρώπη. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο η Ρωσία κατήγγειλε τη συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον εδώ λένε οι Τούρκοι και μάλιστα σήμερα συμφώνησαν Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένα Έθνη να συνεχίσει ο έλεγχος σε 14 πλοία. Και σήμερα θα συνεχίσει αυτό ο έλεγχο. Συγγνώμη, τι ελέγχουν δηλαδή, αν είναι στάρια και δεν είναι εκρηκτικά, τι έλεγχο κάνουν, δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
και που δεν ξέρω αν. Θανάστε ελέγχουν δηλαδή. Εσύ που φανταστείτε ότι κάποιες από τις λεπτομέρειες που ανακοινώθηκαν είναι ότι κάποια πλοία, σε κάποια πλοία τουλάχιστον, τα οποία επανειλημμένως είχαν παραβιάσει μια σειρά από κανόνες ασφαλείας, απαγορεύτηκε να συνεχίσουν τις μεταφορές. Για παράδειγμα, διάβασα ότι ένας από τους λόγους ήταν ότι υπήρχαν ολοφάνερες ή τέλος πάντων σαφείς κρύπτες, οι οποίες μπορούσαν να έχουν διπλή χρήση, να μεταφέρουν δηλαδή και κάτι που ενδεχομένως το πλήρωμα ο καπετάνιος ή άλλοι θα επιχειρούσαν να κρύψουν. Υποτίθεται αυτό ψάχνουν, να μην μεταφέρεται οτιδήποτε που να έχει σχέση με οπλικά συστήματα, άλλου είδους εξοπλισμό ή εκρηκτικά. Άρα δεν λέμε για τα καράβια που φεύγουν από την Ουκρανία με τα σιτηρά, λέμε για τα καράβια που πάνε στην Ουκρανία για να φορτώσουν. Να φορτώσουν, ναι. Μα και τα δύο λέμε. Λέμε και αυτά που πηγαίνουν και αυτά που φεύγουν φορτωμένα. Και τα δύο υποτίθεται ελέγχονται. Να σου πω, ρε Θανάση, ο Πούτιν τι είπε για την Τρας και την Πελόζη? Ήταν σε αυτή την τεράστια ομιλία του, 3 ώρες και 40-50 λεπτά περίπου κράτησε. Ήταν επαφή με πολλούς ξένους αναλυτές, διεθνολόγους και δημοσιογράφους. Την είπε κοπέλα που δεν έστεκε και πολύ στα καλά της, λέγοντας ότι ακριβώς από μία φράση της Τρας, ότι είμαι πρωθυπουργός, έχω τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και θα ασκήσω αυτή την δυνατότητά μου, ότι από εκείνη τη φράση είχε ξεκινήσει η όλη συζήτηση για τα πυρηνικά όπλα, όταν η Μόσχα απάντησε, όπως είπε ο Πούτιν, σε αυτήν την τοποθέτηση της Βρετανίδας τότε πρωθυπουργού, και κανείς όμως δεν σχολίασε την αρχική τοποθέτηση της Τρας, της κοπέλας που δεν ήταν και πολύ στα καλά της. Και μετά, για την Πελόζη δηλαδή, έχουμε... Για την Πελόζη. Και την Πελόζη, μέσα στις όλες αναφορές, υπήρχε και ένα ανέκδοτο που είχαμε μεταδώσει και από το δελτίο μας. Ήταν σε μια κάποια διάθεση ο Πούτιν, ίσως γιατί συνομιλούσε με πάρα πολλούς ξένους ταυτοχρόνως. Για την Πελόζη την είπε γιαγιά που αναρωτήθηκε τι ήθελε και τι έψαχνε να βρει στην Ταϊβάν. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά με την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την έννοια ότι για ποιο λόγο την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια ένταση και η σύγκρουση με την Ρωσία, κάποιοι έβαλαν τέτοια φυτίλια και δημιούργησαν ένα τέτοιο πρόβλημα με την Ταϊβάν, που φαίνεται πως δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, μόλις άρχισε και θα συνεχιστεί με την Κίνα. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστούμε μετά, πολύ. Κοίτα τι γίνεται στη διεθνή σκηνή και μετά εμείς κάνουμε, ας πούμε, λέμε, κοίτα ρε παιδί μου στο debate. Που μιλάνε. Στο debate στην Βραζιλία. Βραζιλία, ναι, ναι. Λέγανε ο ένας τον άλλο για τα Viagra, ας πούμε. Για τα Viagra και τα τέτοια. Εδώ εμείς είμαστε κομιλφό, παιδί. Ο μαύρος χαμός. Εδώ είμαστε η κοπέλα που δεν θέλει καλά στα διαλάντες. Λοιπόν, θα γυρίσουμε. Για το Βερολίνο. Θα μας δείξει, Ζαχαράκη, βίντεο για τα 99 χρόνια τουρκική δημοκρατία που αναρτήθηκε χθες, yeah, όπου λέει το Αιγαίο είναι δικό μας, η γαλάζια θάλασσά μας. Εδώ είναι, αυτό είναι το βίντεο. Θα μας το δείξει συνέχεια. Yeah. Θα μας πει τι λέει η Μαρία Ζαχαράκη με το δικέφαλο αετό που ξεκινάει. Yeah. Ένα εντελώς προκλητικό βίντεο επαιτειακό. Yeah. Για τα 99 χρόνια τη 91η επέτειο ίδρυση τουρκικού κράτου. Δεν θέλω να πω τίποτα κακό, παιδιά, αλλά επειδή είναι 99 χρόνια, ναι, η Τουρκία, δηλαδή το 22, το 23 φτιάχτηκε, με την δηλαδή καταστροφή τη δική μας και μετά ξεκίνησε. Πριν από 99 χρόνια η Ελλάδα είχε 7 εκατομμύρια και η Τουρκία είχε 13 κατοίκους. Τώρα η Ελλάδα έχει 11 και η Τουρκία 70. Νομίζω ότι αυτό είναι, είναι το βασικό πρόβλημα. Λοιπόν, γι' αυτό και το δημογραφικό το είναι γιώτα, το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας αυτή. Το Γιώτα Γιάρης, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, 16.000 η αξία του, βραβευμένο αυτοκίνητο, εξαιρετικές κριτικές για τη σχεδίαση, δυναμικές επιδόσεις και κορυφαία επίπεδα ασφαλείας και τεράστιος φοβερός εξοπλισμός. Τα πάντα όλα στο 14999. Και στο ίδιο νούμερο διεκδικήστε με SMS τηλεφώνημα δύο δυνατούς ηλιακούς θερμοσύφωνες 160 λίτρα από την MyTherm για να γλιτώσετε τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Η MyTherm πρωτοπορεί ακόμη μια φορά φέροντας στην ελληνική αγορά τους νέους υβριδικούς ηλιακούς συλλέκτες ηλίανθους
Και μπείτε να δείτε πληροφορίες για τους νέους ηλιακούς συλλέκτες ηλίανδους και τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες στο mytherm.gr και διεκδικήστε δύο από αυτά τα δώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για να δούμε τη συνέχεια. Πώς θέλετε στο βίντεο, θέλετε στο βίντεο τον, για τα 99 χρόνια από την επέτειο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Λέει, δημοκρατίας τώρα. Εντάξει. Που λέει ο λόγος. Είναι λίγο ωραία δημοκρατία. Άμα μόλις πεις κάτι σε μπουζουριάζουν μέσα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Είδες εδώ, πως τον διαλύσανε το δικέφαλο. Το δικέφαλο, εδώ το διαλύσανε. Εντάξει τώρα, οι άνθρωποι ας πούμε δίνουν άρτο και θεάματα τώρα και μάλιστα με ακριβό άρτο. Βέβαια και υπερπαραγωγές, έτσι. Για βάλτε, το έχουμε υποτιτλισμένο. Α, για να το δούμε υποτιτλισμένο, παιδιά. Çift başlı bir kartaldık, kanat açtık tarihe. Kök saldık, çınar olduk, üç kıta, yedi iklime. Ve gökyüzünde kartallarız, düşmana korku salan. Denizlerimize çizdik mavi vatanı, Ege bizim, Akdeniz'de biz varız. Selam olsun, bugün bizi Türkiye yüzyılına taşıyan Recep Tayyip Erdoğan'a. Selam olsun Türkiye yüzyılına. Χαίρε, το είδες, χαίρε. Εδώ, ρε, εάν σε οποιαδήποτε δυτική χώρα, εδώ, στην Ελλάδα, πες, που είμαστε και λίγο πιο ανατολή από τη Δύση, βγάζαμε ένα τέτοιο βίντεο και λέγαμε χαίρε Μητσοτάκη, χαίρε Τσίπρα, χαίρε Ανδρουλάκη που οδηγείς την Ελλάδα, θα πέφτε γέλιο. Το Αιγαίο είναι δικό μας, η Μεσόγειος είναι δικό μας. Θα πέφτε γέλιο. Εκεί πουλάνε αυτά. Καταρχήν, να φοβάμαι μην πεταχτεί ο Σουλεϊμάνο. Νομομαθής ή μεγαλοπρεπής, όπως τον λένε οι άλλοι. Μην πεταχτεί μέσα από το βίντεο, φοβάμαι. Φοβήθηκα προς λοιπόν, στιγμή. Καλημέρα στον κύριο Γεωργούση, αντιπτέραχον αποστρατεία. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον κύριο Ιακημίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, καλημέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Αυτά τα... Γελάμε λίγο, αλλά ξέρετε, αυτά λειτουργούν αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι, και λειτουργούν, στην Τουρκία. Και δημοσκοπικά λειτουργούν, έχω την εντύπωση, Μαρία, όλα αυτά. Ναι, λειτουργούν. Εντάξει, βέβαια οι παροχές περισσότερο λειτουργούν παρά αυτά τα βίντεο. Γιατί στο προεκλογικό μανιφέστο που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Τούρκος Πρόεδρος, εκεί άρχισε να μιλάει πάλι για μεγάλες Τουρκίες. Θα δώσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε μέχρι το 2023. Θα γίνουμε πάλι η μεγάλη Τουρκία, η Τουρκία της ευημερίας, η Τουρκία που θα δώσει λεφτά, που θα δώσει κατώτατο μισθό, που θα δώσει καινούργια αυτοκίνητα. Όλα αυτά, δηλαδή όλες αυτές οι υποσχέσεις, οι μεγαλοπρεπείς υποσχέσεις, θα έλεγα. Έχει κρίση μεγαλείου, πράγματι. Έχει κρίση μεγαλείου. Μεγαλομανία. Βέβαια. Στέλνουμε στο διάστημα αυτό. Εμείς ανακαλύψαμε την Αμερική. Εμείς έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εμείς έχουμε πυράβλους. Είναι ο αιώνας ο δικός μας. Οι θάλασσες είναι δικές μας. Οι ουρανοί είναι δικοί μας. Βέβαια, όχι και πάλι, πλαστικά λέω, και όχι μπουκάλια για πλαστικά σε θάλασσα και ακτές. Τα πάντα αυτό τα κάνει. Ναι. Λοιπόν. Εμείς βλέπουμε αυτό πιο πολύ, αλλά για τον μέσο Τούρκο και ο λόγος που έχουν ανέβει τα ποσοστά το κοινωνικό. Για να δούμε και την κάρτα σας, παρακαλώ, παιδιά. Την κάρτα με τη δημοσκόπηση. Είναι κυρίως οι παροχές που δίνει, τα σπίτια που δίνει. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αν γίνονταν εκλογές την Κυριακή, τα κόμματα του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Μπαχτσελή θα συγκεντρωθούν. 46,3%. Βέβαια χρειάζεται 50+1 για να εκλεγούν. Και αντίστοιχα Κιλιτσδάρογλου Αξενέρ είναι 35,6%. Και βέβαια ο ρυθμιστής όπως πάντα των εκλογών είναι οι Κούρδοι και σε αυτές τις εκλογές. Να ρωτήσω, Μαρία, αν είναι υποψήφιος ο Δήμαρχος της Άγκυρας, αλλάζουν τα δεδομένα για τον Ερντογάν, στην παρούσα συνθήκη τέλος πάντων. Αλλάζει όσον αφορά το πρόσωπο, όσον αφορά το ποιος θα είναι πρόεδρος. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση ακόμη οι δύο δήμαρχοι και της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης φαίνεται να προπορεύονται. Και την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, είχαμε δείξει και μία δημοσκόπηση αν ήταν μεταξύ Κιλιτσδάρογλου και Ερντογάν.
Ο Κιλιτζάρογλου δεν είναι τόσο συμπαθής. Ναι, ο Κιλιτζάρογλου αλλά θα έκανε πίσω τώρα που το ελέγχει το κόμμα, ρε παιδί μου, και μπορεί να έχει ελπίδες. Θα έκανε πίσω. Πίσω σε τι, στο να γίνει υποψήφιος, εννοείς, ναι, ναι, να γίνει ο Γιαβάς, ρε παιδί μου, υποψήφιος. Φαίνεται ότι δεν κάνει. Καταρχάς, αν γίνει ο Γιαβάς υποψήφιος, δεν τον θέλουν οι Κούρδοι, επομένως θα χάσει τις κουρδικές ψήφους. Δεν το ρισκάρει με τον Γιαβάς. Ή ο Ιμάμογλου θα είναι, ο οποίος Ιμάμογλου έχει άλλο προφίλ, τον θέλει και η Εξενέρ, ή ο Κιλιτζάρογλου. Ο Κιλιτζάρογλου επιμένει και φτιάχνει, καλλιεργεί το προφίλ, έτσι ώστε να είναι αυτός ο ιδανικός υποψήφιος. Προσπαθεί να πείσει και τα άλλα κόμματα που συμμετέχουν στη Συμμαχία της Αντιπολίτευσης. Δεν πείθει ακόμη ο Κιλιτζάρογλου και τον λαό. Δεν πείθει όσο πείθει είτε ο δήμαρχος της Άγκυρας. Καλά, τώρα θα τους πείσει. Παλιός είναι ο Κιλιτζάρογλου, δεν είναι καινούριος τώρα. Καινούργια πολιτική φάτσα. Ναι. Έτσι δεν. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί να, επειδή έχει ως όπλο του την οικονομία και βγαίνει πολύ δυναμικά με το όπλο αυτό μπροστά. Προσπαθεί με αυτό το όπλο να αναδειχτεί ένας ηγέτης και αυτός ισχυρός που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν, που μπορεί να ακόμη πάντως, και κοίταξε, να εδώ πάλι έχουμε να δούμε τις διαφορές των κοινωνιών. Δηλαδή, αν στην Ελλάδα είχαμε ένα πληθωρισμό 150%, εδώ έχουμε 10, 11, 12 και γίνεται η κόλαση. και λέμε πώς θα βγάλει αυτό το χειμώνα ο Μητσοτάκης με τόσο πληθωρισμό ή τόση ακρίβεια. Αν είχαμε ένα πληθωρισμό της τάξης του 100%, όχι μεγάλη ιδέα να τους πούλαγες. 100%. Λίγο παραπάνω να ήταν ακόμα. Λοιπόν, θα γινόταν σφαγίες. Σου λέω που τι θα. Λοιπόν, όχι να τους πούλαγες μεγάλη ιδέα. Όχι να τους έλεγες είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο. Θα τους ρημάζαμε εδώ. Ακριβώς, είναι αλλιώς τα πράγματα. Εδώ, συγγνώμη ρε Μαρία, σε αυτό που λες, λέει, ένα από τα η Μαρία μας τα στέλνει αυτά. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά του ποιο ήταν, λέει ο Ερντογάν, απαριθμεί στο λόγο, στο μανιφέστο το προεκλογικό. Το άνοιγμα της Αγίας Σοφίας του Τζαμί. Αυτά τους πουλάει. Αυτό πουλάει και ότι είναι η σφραγίδα που άφησε ο Ερντογάν στην 20ετία. Ένα από τα πολλά, αλλά ένα από τα πρώτα, εγώ θα έλεγα. Γιατί αγγίζει αυτό το πράγμα το θρησκευτικό συνέστημα της μάζας. Ναι. Είναι αυτό που λέει η διάρθρωση της κοινωνίας. Είναι αυτό που λες. Έτσι, ακριβώς. Ουσιαστικά. Πουλάει σε μια κοινωνία. Κύριε Ακημίδη, για πείτε μας δύο πράγματα, έτσι, πώς το καταλαβαίνετε όλο αυτό εσείς? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είδα αυτό το μάλλον αυταρχικής έμπνευσης βίντεο, το οποίο όπως ορθώς είπατε δεν θα είχε θέση σε καμία δημοκρατική κοινωνία. Και συγκράτησα δύο σημεία. Το ένα ήταν η αναφορά στο Αιγαίο. Και θέλω να πω ότι το καθεστώς του Αιγαίου, σε ποιον ανήκει το Αιγαίο, δεν αποφασίζεται ούτε από τον Ερντογάν ούτε από κανέναν άλλον. Το Αιγαίο, το καθεστώς του, ορίζεται από διεθνείς συνθήκες και κυρίως τη συνθήκη της Λοζάνης, που σημαίνει ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό κατά 43%, είναι τουρκικό κατά 7,5% και ανήκει το υπόλοιπο στη διεθνή κοινότητα κατά 49%. Αλλά πολιτιστικά μιλώντας, με πολιτιστικούς όρους, το Αιγαίο είναι ελληνικό, με την έννοια ότι από τον Όμηρο μέχρι τον Ελίτη αποπνέει τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι το πρώτο σημείο σχετικά με το βίντεο το οποίο δείξατε κι εσείς. Το δεύτερο είναι σχετικά με τη φιλοδοξία του Ερντογάν να κάνει την Τουρκία μεγάλη χώρα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε τι εννοούμε μεγάλη χώρα. Εάν εννοεί μια ισχυρή χώρα, αυτό μπορεί να το πετύχει. Με άλλα λόγια, σε όρους ισχύως έχει ορισμένα δεδομένα για να αναδείξει την Τουρκία σε περιφερειακή δύναμη. Αλλά εάν εννοούμε μια Τουρκία ανεπτυγμένη πολιτικά, δημοκρατικά κτλ., απέχει πάρα πολύ. Η Ελλάδα είναι μία από τις πλέον ανεπτυγμένες δημοκρατικά και πολιτικά χώρες και η Τουρκία βρίσκεται πάρα πολύ πίσω σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά πάντως η Ελλάδα έχει κάθε λόγο και έχει συμφέρον να δει μία Τουρκία οικονομικά και πολιτικά ανεπτυγμένη, η οποία θα είναι ενσωματωμένη στο δυτικό κόσμο και όχι θα περιπλανάται κάπου αλλού. Γιατί αυτό εξυπηρετεί πρωτίστως την ίδια την Τουρκία, αλλά εξυπηρετεί και την περιφέρεια. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σχέδιο του Ερντογάν πάντως. Αλλά το σχέδιο του Ερντογάν είναι να κατά κάποιο τρόπο προωθήσει τον νέο αιώνα της Τουρκίας περισσότερο σε όρους ισχύος και λιγότερο σε όρους ποιοτικής ανάπτυξης. Αλλά
Είτε έτσι είτε αλλιώς η Ελλάδα θα πρέπει να προβληματιστεί πάνω στο γεγονός ότι τα δεδομένα ισχύως σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα αλλάζουν και αλλάζουν υπέρ της Τουρκίας από πλευράς πληθυσμού, μεγέθους οικονομίας, στρατιωτικής ισχύως κτλ. Και επομένως θα πρέπει να αντλήσουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την επίλυση. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας, κύριε καθηγητά? Ότι εδώ πέρα οι πρωθυπουργοί σκέφτονται με όρους τετραετίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε, στις δημοκρατίες. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Λοιπόν, στις δημοκρατίες ορίζοντας. Σου λέει, θα κάτσω εγώ τώρα να πληρώσω κόστος για κάτι που θα αποδώσει σε 15 χρόνια. Ενώ θα τι έπρεπε... θα μου αποδώσει την τριετία. Εδώ θα έπρεπε όμως να υπάρχει εθνική είναι... στρατηγική στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το οποίο δεν θα μεταλλάσσεται είναι... ανάλογα με τις ηγεσίες. Έτσι είναι τώρα. Ορίζοντας είναι αυτό τετραετίας, έχετε δίκιο, αλλά πάντως όταν μια χώρα αντιμετωπίζει τόσες ισχυρές προκλήσεις, οι πολιτικές ηγεσίες θα πρέπει να έχουν μια συνέστηση της ιστορικότητας και του ιστορικού πλαισίου και της ιστορικής προοπτικής που πηγαίνει πολύ πιο πέρα από την οποιαδήποτε τετραετία για να προστατεύσουν ακριβώς τη χώρα και το έθνος. Κύριε Γεωργούση, να σας πω κάτι. Εμείς τώρα, ως πότε θα αντέχουμε να αγοράσουμε αεροπλάνα, φρεγάτες, τάγκς, οβίδες και τα λοιπά, να μένουμε στα 10 εκατομμύρια, 11 και άλλοι να γίνονται 60, 70, 80, 100. Δηλαδή στην πραγματικότητα, χωρίς να κάνουν τίποτα, σε 20 χρόνια, χωρίς να αλλάξει οτιδήποτε, χωρίς να... θα είναι δεκαπλάσια από εμάς. Η απάντηση δεν θα είναι δικιά μου, κύριε. Μα... ναι. Η απάντηση δεν θα είναι δικιά μου, κύριε Καμπουράκη, αλλά θα επικαλεστώ με το τι κάνει μία άλλη χώρα περίπου με τις ίδιες και μεγαλύτερες απειλές εδώ και 50 χρόνια. Το Ισραήλ μετέτρεψε την ασφάλεια σε επιχείρηση, έχει αναγάγει την υπόθεση άμυνα του έθνους σε πρώτο μέλημά του, είχε να αντιπαλέσει πολλαπλάσιους εχθρούς στην περιοχή του, που όχι απλώς θέλανε να του πάρουν ένα νησί, θέλανε να το διαλύσουν, αν το θυμάστε καλά. Ασφαλώς, δεν το αναγνωρίζω. Ναι, ναι. Έχει μετατρέψει την υπόθεση άμυνα σε επιχειρησιακό δόγμα ανάπτυξης της κοινωνίας του και έτσι πορεύεται συνέχεια, διότι δεν έχουν αλλάξει ακόμα 100% οι απειλές που το περιβάλλουν. Εάν εμείς έχουμε μια γείτονα Τουρκία, η οποία συνεχίζει με αυτό το στυλ του Ερντογκάν και με τους επόμενους κυβερνήτες της και θέλει το Μισό Αιγαίο ή και τη Μισή Μεσόγειο, δεν μας μένει άλλη λύση παρά να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Η υπομονή και η επιμονή στην υπόθεση άμυνα είναι στοιχείο της επιβίωσής μας. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι θέμα να το συζητήσουμε. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του κυρίου καθηγητού ότι όταν έχεις ένα γείτονα με τον οποίο σε συμφέρει να ζήσει ειρηνικά και επικοδομητικά, θα πρέπει να δεις εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν στη δική του και στη δική μας πολιτική προκειμένου να γίνουμε σωστοί συνεργάτες και σωστοί γείτονες. Εάν η Τουρκία δεχθεί ότι πολιτικά πρέπει να έχουμε μία ισότητα και μία σχέση καλής γειτονίας, νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενη. Αλλιώς είναι μονόδρομος η άμυνα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε, πτεράρχε, χθες από την Καθημερινή, που λέει ότι ο Πρωθυπουργός στη συνομιλία του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών του ζήτησε ουσιαστικά να ασκήσει επιρροή στη Λιβύη για να υπάρξουν κάποιες διαπραγματεύσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και ότι να μιλάει μαζί μας, είμαστε χώρα με την οποία συνορεύει και όχι με την Τουρκία ουσιαστικά. Αυτό δεν δείχνει και μια υστέρηση στην εξωτερική πολιτική με την έννοια ότι τόσο καιρό δεν φροντίσαμε να έχουμε σχέσεις με τη Λιβύη? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα είναι υστέρηση, αλλά τα γεγονότα που συμβαίνουν για περισσότερο από μια δεκαετία τώρα στη Λιβύη μας έχουν οδηγήσει σε ένα σημείο ότι για να συζητάς με αυτή τη χώρα, με αυτές τους ανθρώπους που την κυβερνάνε, είναι λιγάκι παρακινδυνεμένο. Ο Ερντογκάν και η τουρκική κυβέρνηση μιλάει με ένα μέρος της πολιτικής κάστας στη Λιβύη. Δεν μιλάει με όλη την πολιτική ηγεσία, διότι δεν υπάρχει ενοποιημένο κράτος. Ναι, εμείς δεν έχουμε ούτε πρέσβη εκεί. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή πρέσβη, γιατί δεν αναγνωρίζουμε το όλο καθεστώς. Αλλά γενικά αυτό δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
Με συγχωρείτε αυτό, πάρα λοιπόν... πολύ. Υπάρχει πρεσβεία της Ελλάδος και έχουμε στείλει πρέσβη στην Τρίπολη. Δεν έχει αναλάβει επισήμως, κύριε καθηγητά μου. Πάντως υπάρχει η πρεσβεία και ο πρέσβης. Ναι, αλλά δεν έχει αναλάβει. Πηγαίνω, έρχεται. Δεν έχει αναλάβει επισήμως. Ελπίζω το ζητούμενο όμως. Ελπίζω να μην διακόπτω. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Ότι η Ελλάδα είχε συνομιλίες με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών από το 2004. Το 10. Μέχρι το 10. Από το 4, από το 4, ξέρετε. Δυστυχώς αυτές δεν καρποφόρησαν, διότι και η δική μας πλευρά είχε κάποιες ακραίες θέσεις σχετικά με τη Γάβδο και τα λοιπά, που δεν επέτρεψαν να καρποφορήσουν. Αλλά πάρα τα αυτά. Επιβάλλεται και το ενδεδειγμένο είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Λιβύη, καθώς είναι ακριβώς απέναντι χώρες, είναι συνορεύουσες θαλασσίως χώρες, να ανοίξουν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδων. Είναι εφικτό μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο, κύριε καθηγητά? Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι πέρα για πέρα έκνομο, διότι η Τουρκία δεν συνορεύει, δεν είναι, ξέρετε, απέναντι χώρα όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο, δηλαδή η σύμβαση Άγκλος. Συμφωνώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Εφόσον το ένα κομμάτι της λιβικής ηγεσίας το υπέγραψε, πέστε ότι φεύγει αυτό το κομμάτι της τουρκικής ηγεσίας και έρχεται ένα άλλο, θα είναι λιγότερο επηρεασμένο από την τουρκική εξωτερική πολιτική του συγκεκριμένου κομμάτι? Ενδεχομένως, αλλά υπάρχει και η εναλλακτική λύση. Με άλλα λόγια, το όλο ζήτημα και το τουρκολιβικό μνημόνιο και η οριοθέτηση με την Ελλάδα να παραπεμφθούν στη διεθνή δικαιοσύνη, στο διεθνές δικαστήριο. Και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη είναι προφανές το τι ακριβώς θα αποφασίσει το δικαστήριο, αν και κανείς δεν θα πρέπει να σπέβδει να προκαταλαμβάνει αποφάσεις. Ωστόσο, είναι εμφανές ότι η Ελλάδα είναι η συνορεύουσα χώρα με τη Λιβύη και η οριοθέτηση μπορεί να γίνει μόνο με την Ελλάδα και με καμία άλλη χώρα και βεβαίως με την Αίγυπτο. Αλλά μιλάω για την απέναντι χώρα αυτή τη στιγμή, που είναι η Ελλάδα, δηλαδή η Κρήτη. Λοιπόν, για πάμε και λίγο στον Παντελή που τον έχουμε αφήσει εκεί πέρα από το πρωί. Καλημέρα, Παντελή μου. Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα. Για πες μας. Καλά, γιατί τα καλά νέα είναι ότι είχαμε πάρα πολύ ήπιο καιρό όλες αυτές τις εβδομάδες. Ναι. Χθες η θερμοκρασία έφτασε τους 27 βαθμούς. Δεν έχουν ανάψει καθόλου καλοριφέρ. Δεν έχει καταναλωθεί καθόλου αέριο. Οι δεξαμενές είναι γεμάτες. Άρα πέρασε ένας μήνας που ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας. Να σου πω, άλλες χρονιές τέτοιο καιρό είχε... Άλλες χρονιές είχε 5 βαθμούς τώρα, ξέρω εγώ, 5, 2, 3. Άρα στο φούλτα καλοριφέρ. Είχε 27 χθες, 25 βαθμούς πάνω στις Άλπεις, έτσι. Σχεδόν καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Στάινμαγκερ, ο πρόεδρος, έβγαλε μια ομιλία την Παρασκευή το βράδυ για την κατάσταση του έθνους, στην οποία είπε ότι έρχονται σκληρά και άγρια χρόνια. Ναι. Ότι η Ρωσία με την εισβολή στην Ουκρανία κατέστρεψε όλα τα όνειρα για μια ευρωπαϊκή ειρήνη και ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αέρα, άνεμο που θα φυσάει κόντρα στα πρόσωπά μας τα χρόνια που έρχονται. Έκανε και αυτοκριτική ο κύριος Στάινμαγκερ? Όχι, αυτοκριτική δεν έκανε. Είπε όμως ότι η Γερμανία πρέπει να αναλάβει πιο σημαντικό ρόλο μέσα στο ΝΑΤΟ, γιατί τόσα χρόνια κρυβότανε πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες είχε αφήσει την ασφάλεια της Ευρώπης, χωρίς οι Ευρωπαίοι να κάνουν κάτι γι' αυτό. Πολύ σημαντικό να σας πω και αυτό, γιατί είπαμε προηγουμένως για τους εξοπλισμούς. Προβλήθηκε πάρα πολύ το γεγονός ότι τα Μάρντερ, τα γερμανικά, παρήλασαν στη Θεσσαλονίκη την 28η Οκτωβρίου, όχι μόνο για το γεγονός ότι έγινε αυτή η κυκλική συμφωνία, δηλαδή εμείς δώσαμε παλιά σοβιετικά και πήραμε αυτά, αλλά και το γεγονός πως Σόλτς και Μητσοτάκης στις συνέντευξη τύπου και στη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα είπαν ότι ο ελληνικός στρατός, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να τα διαθέσει αυτά τα άρματα όπου θέλει. Δεν υπάρχει θέμα, έτσι. Άρα, γι' αυτό, άρα τι δημιουργός... λένε, ότι καλώς λένε, ότι έγινε αυτή η δήλωση. Αυτό το είπε και ο Σόλτς, ότι δεν μπορούμε εμείς να πούμε κάτι, κάντε τα ό,τι θέλετε. Δηλαδή, και στα νησιά να τα πάτε που φωνάζουν οι Τούρκοι, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Ο Πρωθυπουργός παρενέβη και είπε, εμείς θα τα πάμε στον Εύρο. Έτσι. Να. Αλλά το γεγονός ότι τα παίρνουμε και δεν έχουμε κανένα περιορισμό και μάλιστα δημόσια
Το εξέφρασε αυτό και ο Γερμανός καγκελάριος. Θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντικό εδώ και γι' αυτό τα μέσα, τα γερμανικά, προέβαλαν την εμφάνιση των Μάρντερ στην... Την εμφάνιση, ας πούμε, την προέβαλαν ως, ας πούμε, κοίτα τι ωραία όπλα έχουμε και τι καλά και τι όχι, αυτό. Όχι, ως το γεγονός ότι τα πήρανε οι Έλληνες και μπορούν να τα βάλουν στα σύνορα με την Τουρκία χωρίς να διαφωνεί η Γερμανία ή κάποιος άλλος. Οι τίτλοι ήταν «Τα Μάρντερ πηγαίνουν στα σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία». Έτσι. Επειδή η Τουρκία φωνάζει και λέει ότι υπερεξοπλιζόμαστε, εδώ είχαν ρεπορτάζ ότι τώρα παίρνει η Ελλάδα όπλα από την Γερμανία. Να κλείσω κάτι πολύ σύντομα, επειδή και αυτό έχει να κάνει με όπλα. Ο γερμανικός στρατός ανακοίνωσε προχθές, ο Ομοσπονδιακός στρατός, ότι δοκίμασε με επιτυχία ένα νέο υπερόπλο, όπως το ονόμασα, της Rheinmetall, της εταιρείας που φτιάχνει και τεθωρακισμένα, ένα κανόνι λέιζερ, δοκιμάστηκε στη θάλασσα από τη φρεγάτα Σαξονία. Το λέιζερ αυτό μπορεί να καταστρέφει μέσα σε λίγα λεπτά δεκάδες drones με ακτίνες λέιζερ. Η δοκιμή έγινε τον Αύγουστο και δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή από την εφημερίδα Welt. Ένα όπλο λέιζερ το οποίο μπορεί να φέρεται και πάνω σε φρεγάτες αλλά και σε τεθωρακισμένα με κύριο εχθρό και καταστρέφοντας drones. Μπορείς να πας να παραγγείλεις μερικά. Θα ξεπουλήσει παραγγείλεις. Τώρα Δευτέρα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Θέλουμε να πάρουμε τεθωρακισμένα από την εταιρεία αυτή. Όποιος ενδιαφέρεται, θα τους χτυπήσει το κουδούνι. Αυτό σου λέω. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι έτοιμο να βγει ακόμα στην αγορά. Με τα Leopard αυτή δεν είναι, Παντελή? Όχι, η Kraus Maffei είναι με τα Leopard. Η Rheinmetall είναι που θέλει να πάρουμε τα Lynx. Κάτι ανάλογο με τα Marder. Λοιπόν, θα ξεπουλήσει το συγκεκριμένο με τα λέιζερ, να ξέρεις. Εντάξει, θα χρειαζόμαστε. Θα ξεπουλήσει. Κοίταξε, εμείς επειδή είμαστε λίγο πιο πρωτό, εγώ ένα φίλο, φωτογράφο, ο οποίος είχε κατέβει στην Κρήτη με ένα ντρόν και τράβαγε φωτογραφίες από κάτι χωριά. Ναι. Ανεβάζει, πάει στην πλατεία του χωριού, στον αποχώρονα, εμάς στο χωριό, εκεί στα Χανιά. Ανεβάζει τον ντρόν να πάει να τραβήξει φωτογραφίες, ξαφνικά ακούει μπαμ. Πάρ' το κάτω. Το έριξε κάποιος. Βγαίνει κάποιος μια καραπίνα. Σου λέει Τούρκη κοντρέων έρχεται από πάνω. Ρε κουμπάρε τι έκανες. Λέει ήταν πάνω από το σπίτι μου, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, επί του παρόντος... Θα πάρουμε τους συγχωριανούς Παντελή του Καμπουράκη. θα τους πάμε για εράμινα, να ξέρεις. Φυσικά. Εμείς έχουμε ένα θέμα με τα drones, πρέπει να βρούμε μια λύση. Σωστό. Γιατί οι Τούρκοι είναι πολύ εξελιγμένοι στον τομέα. Λοιπόν. Χρειαζόμαστε και εμείς μια λύση. Την καλημέρα μας σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, παιδιά. Χαίρετε, κύριε καθηγητά μου. Γεια σας, κύριε Πέρακε. Καλημέρα σας. Θα τα ξαναπούμε. Σε λίγο έχουμε πολιτικό πάνελ, παιδιά. Τόδρος Ρουσόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης εδώ. Λοιπόν, και επίσης πάρτε και ένα Γιάρης εκεί να έχετε... Αμαξάρα δίνουμε πάλι. Το Γιώτα Γιάρης, active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, 16.000 ευρώ. Σύστημα, αδιαβάζω τώρα άλλα στοιχεία του. Ναι, δώσα. Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων, κύριε. Εξαίρετο. Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, μείωση τραυματισμού αυχένα. Σύστημα ελέγχου διατήρηση λωρίδος. Α, ναι, αυτό. Το ξέρεις αυτό. Δεν τσάβει να ανακλείσει αν δεν βάλεις. Το έχω βγάλει εγώ αυτό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έτσι. Ρε εσύ, Δημήτρη, όλο θα μπερδεύομαι. Θα με γυρνάει πίσω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στο 14999, παιδιά, για να το αποκτήσετε. Λοιπόν, επίσης το ίδιο νούμερο με SMS τηλεφώνημα διεκδικήστε δύο πολύ δυνατούς ηλιακούς θερμοσύφωνες 160 λίτρων από την MyTherm για να γλιτώσετε από τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Η MyTherm πρωτοπορεί για ακόμα μια φορά φέροντας στην ελληνική αγορά τους νέους υβριδικούς ηλιακούς συλλέκτες ηλίανθους. Τώρα, πληροφορίες για τους ηλίανθους, τους ηλιακούς θερμοσύφωνες και τα υπόλοιπα προϊόντα στο mytherm.gr και με τα τηλεφώνημα ή το SMS διεκδικήστε και τους δύο ηλιακούς θερμοσύφωνες. We'll be right back.
Δηλαδή θα μας τρελάνετε τελείως. Ξέρετε ονομαστικά όλες τις ταβέρνες. Ναι, αφού μου λέει που πήγες, λέω πέρασα και από την Αγόριανη. Και λέει έχει ένα μαγαζί του, λέω από πάνω βαράει μουσική. Λέει ο Νίκος, μου λέει. Ο Νίκος. Καλημέρα και όλες καλή εβδομάδα. Καλημέρα, γεια σου Μαριάννα. Μα είναι πολύ γνωστός εκεί. Εάν πας Αγόριανη. Συγγνώμη, ξέρετε όλες τις ταβέρνες που υπάρχουν στην Αγόριανη και στις. Δεν ξέρει. Πού ήσουν εσύ? Εγώ ήμουν στην Αράχοβα. Στην Αράχοβα. Άκου να δεις. Η Μαριάννα. Με τα μικρά του ονόματα. Δεν ξέρει ταβέρνες η Μαριάννα. Ό,τι έχει μουσική και ξέρει η Μαριάννα. Ότι έχει ελληνικά, εμείς ξέρουμε, όμως, ελληνικά. Εμείς ξέρουμε τις ταβέρνες, να ξέρεις. Συγγνώμη, η ταβέρνα είναι αυτή που μου έλεγες, δεν είναι και από κάτω φάει και από πάνω μουσική. Ναι. Άρα τα έχει και τα δύο. Έτσι είναι οι περισσότερες. Δύο σε ένα. Έτσι είναι οι περισσότερες. Ναι, δηλαδή. Α, έτσι είναι οι περισσότερες. Εμείς, η Παναγιώτα που πήγαμε. Α, η Παναγιώτα. Γεια σου, ναι, Παναγιώτα. Γεια σου, καλώς Παναγιώτα. Ναι. Θυμάται. Εδώ είναι, στην Αράχοβα. Τώρα είναι, λίγο πιο πάνω από την πόλη. Πας με τα πόδια. Ναι. Είναι δύο, είναι η Παναγιώτα και η Παναγιώτα Πλάς. Παναγιώτα Πλάς, ταβέρνα. Παναγιώτα Πλάς. Είναι λίγο πιο high. Εγώ νόμιζα ότι η Παναγιώτα είναι μια φίλη της. Πώς το είπε, σοβαρά. Λοιπόν, καλά περάσατε εσείς. Ωραία, ωραία περάσατε. Έτσι, ωραία. Έτσι. Και εκεί λοιπόν, άλλο. Κάτσε να πω και μια ιστορία. Για πες, να πες εκεί που λοιπόν εγώ έχω πάει για ύπνο, έχουμε πάει για ύπνο, ας πούμε, δύο η ώρα, δυόμιση, τρεις. Ναι, τίποτα. Έχουμε πάει εμείς για ύπνο, ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο 7 η ώρα το πρωί. Το πρωί, ποιος 7 η ώρα, ναι. Λέω ποιος είναι, λέω σηκώσε το σηκώνει. Ήταν ένας στην παρέα μου, δεν θα πω το όνομά του, Τάκης. Ναι. Λέει ρε παιδιά, λέτε να με πάρετε, με κυνηγάνε κάτι σκυλιά και έχω ανέβει σε ένα καπό. Του λέω κλειστό τηλέφωνο. Τον κυνηγάνε κάτι σκυλιά. Του λέω κλειστό τηλέφωνο, μας κάνει πλάκα. Ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Ρε, λέει, μου έχει σκίσει το παντελόνι, ελάτε να με πάρετε. Είμαι σε ένα καπό αυτοκινήτου με κάτι σκυλιά από κάτω. Αλήθεια τώρα. Πάμε, του λέω, αλλά πάμε να τον πάρουμε. Να δείξω και τη φωτογραφία στο iPad για να μην πούνε ότι λέω ψέματα. Δείξε. Πάμε λοιπόν να τον πάρουμε. Να το καπό. Το πάμε πληρώ, και το βρίσκουμε τον Τάκη που είναι 2 μέτρα Τάκη, μπασκεμπολίστα. Ναι. Πάνω στον ουρανό το αυτοκίνητο και ανέβηκε. Είναι σκισμένο το παντελόνι, δεν την έχω φωτογραφία. Γιατί δικό του είναι, είναι το αυτοκίνητο. Ενός ξένου κυρίου ήταν και είχε ανέβει ο Τάκης πάνω και τα 3 σκυλιά από κάτω. Έζησε το αυτοκίνητο. Του λέω, έλα να αφήσουμε ένα τηλέφωνο, του λέω. Να αφήσουμε στον άνθρωπο, γιατί άφησε. Μπορεί να έρθει. Άφησε, πήρε με την επόμενη μέρα. Πήρε ο άνθρωπο, λέει τι έγινε. Λέει, μα κινούμε κάτι σκυλιά να φτιάξουμε τα μάξι. Λέει, ρε παιδιά, τώρα είμαι ήταν βράδυ, να περάσει το ωραίο. Τέλο θα βρούμε τον άνθρωπο. Δεν τον ενδιαφέρει που του πάζε τα μάξι. Ωραία. Τι υπάρχει, τι γίνεται. Είναι αυτό που λέει, μα γαβγίζουν για τα σκυλιά. Πάμε παρακάτω. Να αλλάξουμε κλίμα. Να αλλάξουμε κλίμα. Να, έτσι λένε οι δημοσιογράφοι. Πάμε στην. Για πε. Αν είναι έτσι, δημοσιογράφοι. Πάμε στην Disney. Να πάμε. Έτσι, όπου έκανε μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Θα δούμε την Μπιάνκα, Νάτι. Η Μπιάνκα είναι η πρώτη plus size ηρωίδα της Disney. Θέλοντας να δώσει λοιπόν ένα παράδειγμα η Disney ότι αγαπάμε τον εαυτό μας, την έκανε μπαλαρίνα με σκοπό να έχει γύρω-γύρω παντού καθρέφτες, να βλέπει τον εαυτό της. Και ενώ στην αρχή της ταινίας ξεκινάμε μια ανασφάλεια από ό,τι βλέπουμε, γιατί είναι λίγο πιο. Διαφορετική από τους υπόλοιπους. Στη παγουλή, συνέχεια λοιπόν, αγαπά, βγαίνει η εσωτερική της δύναμη, το πάθος της για το χορό και καταφέρνει να γίνει μια μπαλαρίνα που ο καθένας θα ζήλευε. Μια εξαιρετική κίνηση από την Disney για να δείχνει στα παιδιά ότι. Ταινία το έχει κάνει ή απλώς. Ταινία θα γίνει το reflect. Ότι αγαπάμε τον εαυτό μας όπως και να είναι και τον αποδεχόμαστε. Πολύ όμορφη κίνηση. Εξαιρετικό, ναι. Και πάμε στη Λάρισα. Εμείς οι γυναίκες, όταν είναι για νύχια και όταν είναι για κομμωτήριο, δεν λογαριάζουμε τίποτα. Έτσι. Εδώ η συγκεκριμένη είχε ραντεβού στο κομμωτήριο. Κάνει μια βόλτα, κάνει δεύτερη, κάνει τρίτη. Δεν βρίσκει να παρκάρει. Λέει πού να τα αφήσω και το αφήνει στη μέση του δρόμου. Όπως έχετε καταλάβει, έχει σταματήσει το λεωφορείο γιατί δεν χωράει να περάσει. Ναι. Έχουν κατέβει κάτω οι επιβάτες του λεωφορείου, έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα, η αστυνομία. Γιατί κάλεσαν την αστυνομία. Πήγε να τη βάλει πρόστιμο και λέει πού ήσασταν. Λέει είχα ραντεβού, είχα αργήσει, είχα κομμωτήριο. Έπρεπε να κάνω τη ρίζα μου. Εντάξει, ρε παιδιά, είναι πολύ σημαντικό τώρα. Δεν είναι τώρα πλάκα. Είσαι καλά, εδώ υπάρχουν κριτικές. Αν αφήσει μαύρη τη ρίζα. Θα λέγανε ότι είμαι σεξιστής. Γι' αυτό και τα λέει. Γι' αυτό τα λέει η Μαριάννα. Λοιπόν, προχώρα. Γι' αυτό τα λέει η Μαριάννα. Μα δεν είναι κακό. Μα, το νύχι είναι πολύ σημαντικό. Γυναίκα, για να δω νύχι, όπα, Μαριάννα. Για να δω νύχι, Μαριάννα. Άσε, γιατί εγώ τα έκανα στην Αράχοβα τελευταία στιγμή. Βρήκες. Βρήκαμε. Φέφερε ένα φίλο μου μία άστο τώρα. Εντάξει, πολύ καλά. Την έφερε. Βρήκε. Δηλαδή μία επαγγελματία την περιοχή. Πήγε και την πήρε και την έφερε. Κατάλαβες. Όχι και δεν μπορώ. Λοιπόν, για λοιπόν, τέλος πάντων να πούμε τίποτα τώρα, γιατί είναι και ο κύριος Ρουσόπουλος. Για προχωρά, είναι και ο κύριος Ρουσόπουλος εδώ. Είναι και ο κύριος Ζαχαριάδη. Κύριος Ζαχαριάδη. Ναι, αλλά με τον Ρουσόπουλο τα παιδιά ήταν συμμαθήτρια η Μαριάννα. Δεν ήταν του Ζαχαριάδη. Να προχωρήσουμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα. Πάμε στην Πάτρα. Υπάρχει τώρα μια φήμη στον κόσμο ότι είμαστε λίγο πιο ζηλιάρες οι γυναίκες. Έλα, μωρέ, υπερβολές το. Βέβαια. Είναι λογικό, Στάθη. Γιατί? Έτσι, όχι, θα σου πω γιατί είναι λογικό. Και Δημήτρη μου, φυσικά. Είναι λογικό, λοιπόν, Παναγιώτη, όταν μπαίνεις
σε ένα κομμωτήριο και βλέπει έναν άντρα, ο οποίο φοράει και μια βέρα τώρα. Μην πα εκεί πάνω και του μιλήσει. Δηλαδή οι γυναίκε θα κάνουν λίγο πίσω. Α, ένα γιάρε, παιδί μου. Εκείνη την ώρα που μιλούσαν λοιπόν ο ιδιοκτήτη με μια πελάτησα, μπαίνει η γυναίκα του. Να. Όπα, λέει. Όπα. Αρχίζει, βλέπει κοιότητε. Ξέρει κάτι χέρια, κάτι τέτοια που είμαστε λίγο γυναίκε. Πάει και τη λέει, γνωρίζεστε. Λέει ο Βλέκτη, τώρα πελάτησα, είναι ήρθε. Ναι. Λέει, εσύ λέει, ποιο δικαίωμα κουμπά στον άντρα μου. Σωστό. Κομωτή ήταν αυτό. Να φορτώνει, ναι, ναι. Κομωτή. Λέει, άσε μας κυρία μου και εσύ, ας πούμε. Ξεκινά ένας διάλογος, φύγει από εδώ, πίπε, εσύ και τα λοιπά, την πιάνει από το μαλλί η σύζυγος. Της λέει, πιπ, πού θα πας με το δικό μου τι άντρα. Τι λες ρε φίλε. Και γίνεται το έλα να δεις πανηγύρι μέσα στο κομωτήρι. Να σε ρωτήσω κάτι, είχε κάνει το μαλλί της, είχε φτιάξει το μαλλί της πριν. Της το χάλασε δηλαδή το μαλλί. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ούτε αν φορούσε τρέσα και τη έμεινε τρέσα. Ξέρεις, μπορεί να σου μείνει και τρέσα στο χέρι. Εντάξει. Λέει, είναι δικό μου, κατάλαβες. Λες και είναι το ρολόι μου. Μην πιάνεις το ρολόι μου. Δεν τοποθετούμε σε αυτά τα θέματα. Μπορεί να ήταν πολύ διαχειτική. Λοιπόν. Μπορεί να ήταν το οτιδήποτε. Πάμε παρακάτω. Δεν πάμε παρακάτω. Γιατί? Φτάνει τώρα, θέλετε κι άλλο. Το TikToker, παιδί μου. Α, να το πούμε. Το TikToker. Και δεν ξέρω να έχουμε ναι, το TikToker. Πάμε να δούμε το TikToker. Λοιπόν, τι έγινε. Υπάρχει ένα challenge στο TikTok. Το οποίο μπορώ να ανεβάσω εγώ, π.χ. μια φωτογραφία και να γράψω μία μέρα μέχρι να έρθει ο Καμπουράκης να βγάλουμε φωτογραφία. Ναι. Μάλιστα. Δύο, με σκοπό να πετύχω ένα στόχο. Θέλω να βγάλω φωτογραφία με τον Σάκη Ρουβά. Ναι. Ο συγκεκριμένος, έτσι, ήθελε να κάνει το νεκρό. Ξεκίνησε λοιπόν πρώτη μέρα κάνοντας το νεκρό μέχρι να με δει κάποια σειρά. Δεύτερη μέχρι να με δει κάποια σειρά. Τρίτη. Μετά από 300 μέρες, το CSI Vegas, έτσι. Ναι. Το CSI όντως ο σκηνοθέτης τον βρήκε στο TikTok. Και τον έδωσε ρολό. Στέλνει mail και του λέει: σας περιμένουμε στο SBS να σας δούμε από κοντά. Λέει: αυτός πλάκα μου κάνουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Του ξαναστέλνει mail. Είδαμε τα βίντεό σας στο TikTok μετά από 300 μέρες. Έκανε το πτώμα παντού. Έκανε το πτώμα σε δημόσιους χώρους. Έκανε το πτώμα σε μουσεία. Έκανε το πτώμα στη μέση του δρόμου. Ήθελε να γίνει πτώμα. Και τον πήρε λοιπόν πράγματι και το επεισόδιο γυρίστηκε και θα προβληθεί και σε τρεις μέρες. Στο επεισόδιο το πτώμα θα κάνει. Ναι. Αν το πτώμα. Το νεκρό θα κάνει. Δεν είναι εύκολο, λέει. Δεν καθόλου εύκολο. Να μην κουνηθείς, να μην πάρεις ανάσα. Είναι οι κάμερες από πάνω σου. Είναι πολύ δύσκολο. Και νεκρούς ανασταίνεις, έτσι όπως είδαμε. Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, λοιπόν εδώ είμαι θα. Να καλημερίσουμε τον γιατί κύριο Ρουσόπουλο. Γιατί γελάς. Ωραία γελάσαμε. Τι να κάνει, να μην χαλάσετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Και τον κύριο Ζαχαριάδη, καλημέρα και στους δύο, καλώς ήρθατε. Κοιτάξτε, πριν από κάθε πολιτική συζήτηση, έχουμε αυτή την ενότητα για να λίγο να χαλαρώνουμε, ρε παιδί μου. Να αποφορτιστούμε. Διότι μετά αρχίζει, ας πούμε, το Νταβαντούρ και η... Γιατί μωρέ, έχει λίγο... θέματα τώρα, σιγά τα θέματα, δεν έχει θέματα, έτσι κι αλλιώς. Πώς δεν έχει ακόμα, δεν έχει θέματα. Λέτε ως αντίθεση ως κορύφωση. Όχι τώρα, όχι, γιατί, όχι έτσι. Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος, εμείς δεν θα το πούμε, δεν θα πάρουμε θέση από αυτού. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα ιστορικά λίγο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ιστορικά. Εγώ πραγματικά έχω μία, θέλω να τοποθετήσω το ως εξής το θέμα. Είδαμε, κύριε Ρουσόπουλε, τις προηγούμενες μέρες ένα hashtag Νέα Δημοκρατία Παιδοβιαστές. Υπήρξε αντίδραση, γιατί γίνεται αυτό, δεν είναι σωστό, ο βιαστής δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο προφανώς, έτσι, κτλ. Εχθές βλέπουμε ένα άλλο hashtag ΣΥΡΙΖΑ Παιδοβιαστές στο δημόσιο διάλογο, στο Twitter, στο Twitter. Έτσι θα πάμε στις εκλογές όμως. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το Twitter είναι η κακιά γειτονιά. Ναι. Παγκοσμίως. Δεν είναι δηλαδή κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Το Twitter είναι μια υπόθεση όπου τα πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως. Ο καθένας αντιπαρατίθεται, όχι όλοι, αλλά οι περισσότερες αντιπαραθέσεις οδηγούν σε χυδαιότητες. Η ανωνυμία που επιτρέπεται και τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, με τον Elon Musk που το αγόρασε και είπε ότι ο καθένας θα γράφει ό,τι θέλει και δεν θα χρειάζεται να γίνεται και καθόλου έλεγχος. Απέλυσε μάλιστα, όπως είδατε, και όχι μόνο τους διευθύνοντες συμβούλους και την υπεύθυνη νομικού γραφείου, αλλά και ένα μεγάλο μέρος αυτών που ήλεγχαν για θέματα ηθικής τάξης, σαν αυτά που αναφέρατε τώρα. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν αφορά τον Elon Musk στην Αμερική μόνο, αφορά όλο τον πλανήτη. Άρα λοιπόν ξεκινάω από αυτό. Δεν μπορούμε να δώσουμε, να μην δώσουμε καμία σημασία. Από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να είναι μέρος του πολιτικού διαλόγου το εάν κάποιοι ανώνυμοι, κάποιοι που έχουν φτιάξει ψεύτικους λογαριασμούς, μεταφέρουν χειδαιότητες και ύβρις εναντίον πολιτικών, αντιπάλων όπως νομίζουν, δημιουργώντας ένα κλίμα που
στη συνέχεια θα περίμενα να φτάσει στην αντιπαράθεση μεταξύ μου και του Ζαχαριάδη ή του όποιου απέναντι από τον οποιονδήποτε άλλο στα δύο κόμματα. Εγώ δεν μετέχω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν μετέχω στο Twitter, δεν απαξιώνω κανένα που μετέχει. Δεν μετέχω στη διαδικασία του να απαξιώσω τον πολιτικό μου αντίπαλο, υποβαθμίζοντάς τον σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Δεν μπορώ να μην κρίνω ότι υπήρξε δυστυχώς βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες, ακριβώς αυτό είναι που είπα, απευθυνόμενη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορηθήκαμε εξωδίκως, διαβάσαμε σε εφημερίδες δηλαδή, δεν της έγινε κάποια δημόσια επίπληξη, ότι η Γενική Γραμματέας κυρία Γεροβασίλη την επέπληξε, την βουλευτήνα αυτή. Αυτό το να το μεταφέρουμε στο Twitter ως βουλευτές θα είναι 10 φορές χειδαιότερο και αντιλαμβάνεστε ότι καταστρέφουμε όποια λογική συνεννόηση σε βασικά θέματα θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων ή όλων των πολιτικών κομμάτων. Ή καταστρέφουμε την ηθική με την οποία πρέπει να αντιπαρατήθεται κανένας. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση για αυτό το οποίο συνέβη. Καλό είναι να μην σπέβδει κανείς να λέει για τον αντίπαλό του σε τέτοια ζητήματα, γιατί μπορεί και ο ίδιος να βρεθεί την επόμενη μέρα να απολογείται όπως νομίζει ότι απολογείται μόνο ο πολιτικός αντίπαλος. Κύριε Ζαχαριάδη. Κοιτάξτε, θεωρώ θετική την τοποθέτηση του κυρίου Ρουσόπουλου. Τα ίδια είχα πει και εγώ όταν είχε υπάρξει ένα θέμα προ 15 ημερών. Και αυτή είναι και η τοποθέτηση του κόμματός μου από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή ότι σε τέτοιες υποθέσεις πρέπει να αχυθεί άπλετο φως, να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ερχόντουσαν σε διαλόγους, βεβαίως μέσα από τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Υπάρχει και κάτι άλλο. Και να μπορέσουμε... Κυκλοφορεί κάτι. Και να δεν ακούσα. Υπάρχει και κάτι περαιτέρω του ενός που διώξατε αμέσως και καλά κάνατε, ας πούμε. Είναι 200 άτομα, λέει, ήταν σε επικοινωνία. Ναι. Τι να σας πω, εγώ δεν είμαι δικαστής, ούτε αστυνομικός, ούτε τίποτα. Πρέπει να μάθουμε όμως και αν 200 άνθρωποι επικοινωνούν με ένα θύμα 12 χρονών που βιάζεται και βασανίζεται με αυτόν τον τρόπο, προφανώς καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς δεν συμβαίνει μία φορά αυτό στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή μπορεί να είμαστε μπροστά σε ένα σκοτεινό δίκτυο που δεν ξέρουμε πού φτάνει, πώς οργανώνεται και τι μπλοκάμια έχει. Και πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία σαν συντεταγμένη πολιτεία, βεβαίως και σαν πολιτικό σύστημα, να απαντήσουμε αποφασιστικά σε αυτά τα φαινόμενα και να δούμε... πέρα από το ζήτημα της πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν πρέπει να είναι με κομματικούς όρους και συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Ρουσόπουλου, ποιες είναι οι μέριμνες της πολιτείας, ποιοι είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία, ποιες είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες στους δήμους που υποστηρίζουν αυτές τις διαδικασίες, ποια είναι τα κοινωνικά περιβάλλοντα. Στον κόσμο μίλα, αλλά και σε ποιον απαντάει. Και τα οικογενειακά περιβάλλοντα. Δηλαδή, δεν γνώριζε κανείς αυτή τη φρίκη. Γνώριζαν και δεν μιλούσαν. Ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη, συγγνώμη σας διακόπτω και δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και τις δύο και όχι προσωπικά εσάς. Hashtag είδα εγώ τον τελευταίο καιρό για το 10χρονο. Πολλά και χιδέα κάτι γνώμη μου. Προτάσεις δεν είδα από τα πολιτικά κόμματα. Δεν έχετε δίκιο. Βεβαίως. Και εγώ συμμετέχω στο Twitter, αδιαφορώ παντελώς για τα υβριστικά σχόλια. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι ένας δύσκολος χώρος, αλλά είναι ένας χώρος που μπορεί κάποιος να βρει αυτό που θέλει και να διακρίνει τη βρωμιά από την πληροφορία. Νομίζω ότι και τα κόμματα έχουν καταθέσει προτάσεις και σε πολλά θα συμφωνήσουμε, σε λίγα θα διαφωνήσουμε. Και στην Ευρώπη υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, στο πλαίσιο της πρόληψης για το πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη θωράκιση στον κοινωνικό ιστό και πρόληψη ώστε να μην συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Το πρώτο και βασικό είναι όταν ο άλλος δει ότι το παιδάκι κάτι τρέχει με αυτό το παιδί, να μπορεί να έχει κάπου να πάει να μιλήσει. Ναι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καμπουράκη, επειδή και εσείς και εγώ έχουμε μεγαλώσει, είμαστε λίγο παλαιότεροι από τους υπολείπους και έχουμε μεγαλώσει και σε επαρχία. Ενώ φτάσαμε, δείτε το παράδοξο του πράγματος, ενώ φτάσαμε σήμερα λόγω του Twitter, των κοινωνικών μέσων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να έχουμε πληροφορία ή δίθεν πληροφορία καθημερινώς σε τεράστια ύψη, σε μεγάλους βαθμούς που δεν μπορούμε να χωνέψουμε, στο παρελθόν υπήρχαν κοινωνίες πολύ κλειστές που ξέρανε κάποια πράγματα και δεν μιλούσαν. Σωστά. Και αντιστοίχως βλέπουμε να συμβαίνει και σήμερα. Παρότι υπάρχει μεγάλη άνεση στην πληροφορία, έτσι.
Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το βασικότερο ρόλο είναι η παιδεία και το δεύτερο η ευαισθητοποίηση. Ότι δηλαδή είναι και δικό μου θέμα. Όχι έλα μωρέ μην ασχολείσαι. Άκουσες ένα παιδί να κλαίει στο διπλανό σπίτι μια μέρα, άντε μπορεί να ήταν και τυχαίο και να συνέβη και δεύτερη μέρα. Αν το ακούς όμως κάθε μέρα επί μήνες και δεν ασχολείσαι, αυτό σημαίνει ότι έχεις ευθύνη και εσύ. Και παιδεία λοιπόν και κοινωνική παιδεία. Ωραία, λοιπόν, ερώτηση δεύτερη. Λέγε. Τον κύριο Πάτση τον ξέρατε, τον γνωρίζατε? Προσωπικώς όχι, τον είχα συναντήσει στη Βουλή όπως όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχουν βουλευτές με τους οποίους κάνεις παρέα και εντάξει, με τους οποίους τι, δεν κάνεις παρέα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Όταν λέει όλοι με γνώριζαν, εγώ είχα ένα γεια 2-3 φορές στη Βουλή. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Όχι, όχι, δεν λέω μπορεί να είχαμε και ένα γεια 50 φορές. Ναι, εντάξει, ναι, 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 λέω τώρα. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Πώς ήταν αυτός δηλαδή, Θόδωρε. Δηλαδή, πώς τώρα μπαίνει ο άλλος μέσα έτσι, μπορεί να κάνει. Να κάνει συμβάσει, να κάνει το ένα, να κάνει. Δηλαδή κάπως. Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς τη θέση μου ότι ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εν προκειμένου μιλώ για τον εαυτό μου, έρχεται σε δύσκολη θέση. Δεν έρχομαι σε καθόλου δύσκολη θέση. Έρχομαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι λυπάμαι που ένας άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τέτοιο τρόπο τέτοιου είδους θέματα και μάλιστα όντας βουλευτής, απέκρυψε από ό,τι αντιλαμβάνομαι το πόθεν έσχεσαι ότι έχει εταιρεία. Ναι. Τον ακούω να μιλάει στο ραδιόφωνο. Το χειρότερο είναι, κύριε Ρουσόπουλο, ότι δήλωσε την εταιρεία, ότι είναι μέλος εξωχώρια εταιρεία. Η Επιτροπή Πόθεν Έσχεσαι. Εγώ περιμένω από την Επιτροπή Πόθεν Έσχεσαι τις επόμενες ημέρες να μας δώσει κάποια ανακοίνωση. Γιατί υποτίθεται η Επιτροπή Πόθεν Έσχεσαι έτυχε να μετέχω την περσμένη εβδομάδα στη διάθεση των Προέδρων στη Βουλή. Και άκουσα τον πρόεδρο της Επιτροπής να λέει ότι σε λίγες ημέρες θα έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και θα κάνουν και αναλυτικές ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαξιώνει πλήρως τον πολιτικό κόσμο. Άντε να πεις μετά ότι δεν είσαι ελέφαντας. Μπαίνει ο άλλος στη Βουλή και έχει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν τον αδικό ή όχι, δεν ασχολήθηκα τόσο πολύ με την υπόθεση. Αλλά το να μπαίνει στη Βουλή και να έχει 3.000 ευρώ στο λογαριασμό σου και να βγαίνει μετά από 4 χρόνια με κάποια εκατομμύρια, αυτό το οποίο διαβάζουμε στους μεγάλους τίτλους, και λέω δεν ξέρω αν τον αδικό γιατί. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ακούγονται πάρα πολλά. Σωστά. Πρέπει να ακούσω τις επίσημες πηγές, οι οποίες θα έχουν κάνει τον έλεγχο. Οι επίσημες πηγές ποιες είναι? Η μία είναι η Επιτροπή Πόθεν Έσχεσαι και η άλλη είναι ο οικονομικός εισαγγελέας. Ο οικονομικός εισαγγελέας που μπήκε και την ψάχνει την υπόθεση. Να κάνω μια ερώτηση. Από εκεί περισσότερο. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Δεν είναι παιδί, αλλά παίρνει δουλειές τώρα ως κυβερνητικός βουλευτής από νοσοκομεία. Με συγχωρείτε, εγώ έφυγα από την πολιτική 10 χρόνια, το γνωρίζετε. Έζησα στο εξωτερικό, δούλεψα στο εξωτερικό. Έκανα μια εταιρεία επικοινωνίας στην Κύπρο. Πριν γίνω βουλευτής, την έκλεισα. Παρότι δεν απαγορευόταν. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα στην φέρανε. Όχι, γιατί δεν έπαιρνε κανένα δημόσιο έργο. Εγώ είχα, πώς το λένε, συνεργασίες με ξένους επιχειρηματίες. Δεν απαγορευόταν αυτό. Έκανα τη δουλειά μου που ήξερα καλά, την επικοινωνία, αλλά στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό δεν απαγορευόταν και να την είχα. Όμως επειδή στην πολιτική, όπως λέει, δεν είναι μόνο να είσαι, αλλά και να φαίνεσαι. Εγώ να ρωτήσω το ίδιο πράγμα. Και ό,τι πρέπει να κάνω για να μην δημιουργώ υπόλοιπα. Όταν εσείς χρήζετε έναν υποψήφιο, το κόμμα σας. Αν ξέρεις ότι ο άνθρωπος έχει μια εταιρεία. Δεν του λέτε κλείστηνε πρώτα για να σε βουλευτήσει, όταν κλείσει να την κλείσεις. Κατά τη γνώμη δηλαδή, μου. Δηλαδή, πέραν του τυπικού, ρε παιδί. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Καμπουράκη, το θέμα είναι πολύ πιο βαθύ. Και βεβαίως δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι ούτε στο Κοινοβούλιο ούτε στη Νέα Δημοκρατία σαν τον κύριο Πάτση, ο οποίος μπήκε στη Βουλή, όχι για να κάνει δουλειά, όπως κάνουν οι περισσότεροι, αλλά από ό,τι φαίνεται για να κάνει δουλειές. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πώς κάποιοι κάνουν τον Κινέζο, όταν τουλάχιστον για τις μονοεδρικές περιφέρειες, όπως είναι τα Γρεβενά, οφείλεις να είναι κρίσιμη περιφέρεια. Όποιος πάρει την πλειοψηφία παίρνει και την έδρα, ο άλλος οι άλλοι παίρνουν μηδέν. Οφείλεις να ξέρεις ποιον βάζεις. Ο κύριος, οι διαστηριότητες του κυρίου Πάτση, ο οποίος μπήκε τις γκουγκλάρει, είναι γνωστές από το 2010. Με τις διάφορες τράπεζες που του δώσανε το δάνειο για να πάρει τα δάνεια των ανθρώπων και συνέχεια να τους πιέζει να βγουν έξω. Τώρα εδώ υπησέρχονται και στοιχεία τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι έξω από τα ζητήματα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία η κουμπαριά του με το νούμερο 2 εκείνη την περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν το θεωρώ τυχαίο. Δεν μπορεί να λέει κάποιος ο κουμπάρος μου δεν γνώριζε τίποτα, ενώ είναι γραμμένα στις εφημερίδες. Εντάξει, αυτό το τελευταίο, επειδή αναφέρεσαι στον κύριο Πέτσα, υποθέτω. Επιτρέψτε μου 30 δευτερόλεπτα. Μόνο να τελειώσω, κύριε Ρουσόπουλε. Για το συγκεκριμένο, κύριε Ζαχαρέδη, ξέρω ότι σας σέβομαι, δεν διακόπτω συνήθως. Πολλές φορές τέτοιου είδους κινήσεις στην πολιτική γίνονται πολύ απλά. Ο κύριος Πάτση ήρθε στη Βουλή, παντρεύτηκε ενώ ήταν βουλευτής, έστειλε προσκλητήριο σε όλους. Εγώ δεν πήγα στο γάμο του.
Δεν τον ήξερα, πάω στους γάμους ανθρώπων που ξέρω. Πιθανώς με κάποιο τέτοιο τρόπο και τον κύριο Πέτσα να του έδωσε να του ζήτησε να είναι κουμπάρος και να έγινε. Εντάξει, δεν κατηγορώ. Κύριε Ρωσόπουλε, εγώ απέφυγα και να πω και το όνομα του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου. Λέω όμως ότι το περιβάλλον του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη ή δεν είχε καμία γνώση και αυτό είναι επιπολαιότητα ή ήξερε τα πάντα. Και αυτό είναι κινησμός και δουλειές. Εγώ πιστεύω το δεύτερο και θα σας πω γιατί. Η υπεύθυνη την οποία είχε βάλει ο κύριος Μητσοτάκης στο Μητρό Επιτελικών Στελεχών, κυρία Πίτσικα, αν δεν κάνω λάθος, έχει βρεθεί επίσης να παίρνει δουλειές με απευθείας αναθέσεις. Όλο αυτό που οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης βγαίνουν και λένε 7,5 δις, και ακούγεται σαν ένα σύνθημα που μπαίνει από το ένα αυτή και βγαίνει από το άλλο. Ξέρετε πόσο είναι. 100 χιλιάρικα εδώ, 200 εκεί, 300 εκεί, 500 εκεί. Ξέρετε πόσα τέτοια πρέπει να μαζευτούν. Πάντως το Μητρό Στελεχών, όπως θυμάστε, είχε χιλιάδες πρόσωπα. Ναι, αλλά στελέχη. Εδώ πέρα φαίνεται ότι είναι μια επιδημία από ακρίδες, κύριε Ρουσόπουλε. Το εάν ένας ή δύο, όπως είπατε, δεν είναι ένας ή δύο. Δεν είναι ένας ή δύο. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Αναφερθήκαμε σε ένα γνωστό, δηλαδή μιλάμε για τον κύριο Πάτση. Ναι. Αναφέρατε και ένα δεύτερο όνομα που δεν ξέρω σε τι υπόθεση εμπλέκεται. Εν πάση περιπτώσει, το ακούω. Ένα ή δύο. Να τελειώσω την τοποθέτηση. Αν 3.000 στελέχη που είχε το Μητρό Στελεχών να βρεθούν ένα ποσοστό παραπάνω από ένα ή δύο. Ναι. Απλώς δεν μπορώ να δεχθώ, επιτρέψτε μου, να τελειώσω αυτό που είπατε, ότι υπάρχει κάποιο είδους συνενοχή. Πάει ο Μητσοτάκης να γίνει πρωθυπουργός. Ξέρει ότι θα γίνει πρωθυπουργός και φτιάχνει ανθρώπους γύρω του και βάζει ανθρώπους έναν άνθρωπο γύρω το οποίο θα του κάνει ζημιά. Αυτό είναι αφήγημα, κύριε Ρωσόπουλε. Καταγράφεται και στις εφημερίδες. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Να το βάλω στην κουβέντα απλά. Που λέει ότι υπάρχει ουσιαστικά, λέει, έκτισε κόμμα μέσα στο κόμμα με αναλώσιμους σαλταδόρους, χωρίς καμία δημιουργική αναφορά. Όχι μόνο μια εφημερίδα. Το καταγράψαμε και σε απόψεις δημοσιογράφων που ήρθαν εδώ και είπαν ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Από την ίδια εφημερίδα. Ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια δυσαρέσκεια για τον τρόπο επιλογής. Και κάποιους ανθρώπους. Κύριε Στάθη, σας δίνεται εσάς η ευκαιρία να κάνετε την εκπομπή της ζωής σας. Θα γίνετε πρωθυπουργός κατά αναλογία. Και έχετε, επειδή θα κάνετε μια εκπομπή η οποία θα είναι τη ζωή σας, χρειάζεται και 1.000 συνεργάτες. Είναι βέβαιο ότι ένας από τους 1.000 ή δύο θα ξεφύγουν και είναι βέβαιο ότι άμα ξέρατε από την αρχή δεν θα τους παίρνατε γιατί θα καταστρέψει ένα κομμάτι αυτής της εικόνας. Κύριε Ρωσόπουλε, δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε λογική. Αυτό. Δεν είναι έτσι το δημοσίευμα, δεν είναι χθεσινό. Έχει επαναληφθεί ακριβώς το ίδιο πριν από 2 χρόνια. Και τότε. Δεν ίδρωσε ταυτί κανενός. Όχι, γιατί ήρθε η υπόθεση από λοιπόν, την Επιτροπή Ποθενέσχεση. Υπόθηκε προχθές στη διάθεση του Προέδρου. Υπάρχουν η εξέλιξη έγινε πριν πάει στην Επιτροπή Ποθενέσχεση. Πριν πάει στην Επιτροπή. Αλλά πρέπει να ερευνηθεί από κάποια θεσμικά όργανα. Δεν έχει ερευνηθεί ακόμα, γιατί τον απέπεμψα. Ερευνάται από θεσμικά όργανα. Γιατί τον απέπεμψα. Τον απέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, το πειθαρχικό τη Νέα Δημοκρατία, γιατί και μόνον ότι είχε μια εταιρεία, η οποία εταιρεία έπαιρνε έργα. Ξαναλέω ότι στο πρώτο Ποθενέσχεση έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε καν αυτή η εταιρεία. Και μόνο ότι υπήρχε μια εταιρεία που έπαιρνε δημόσια έργα, από το άρθρο 57 του Συντάγματος έπρεπε να εκπέσει από το αξιώματό σου. Άρα το θέμα. Απέκρυψε κάποια στοιχεία. Σωστό αυτό που λέτε για την offshore. Άρα το θέμα του να παίρνει κάποιος δάνεια αξίας 65 εκατομμυρίων με 4 εκατομμύρια. Το οποίο είναι ανήθικο. Προφανώς. Είναι μια χαρά. Απευθυνόμενο σε μένα την απάντηση. Μα προφανώς δεν απευθυνόμαι σε εσάς, γιατί ξέρω την απάντησή σας. Καθόλου μια χαρά. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, είπε ο κύριος Ρουσόπουλος. Αυτό το ανήθικο. Ένα λεπτάκι. Ήταν θεσμοθετημένο νομικά. Τι ήταν θεσμοθετημένο, ότι οι βουλευτές. Όχι βουλευτές. Παίρνει δάνειο. Παίρνει δάνειο από την τράπεζα. Δεν ήταν βουλευτής. Για να πάρει τα δάνεια των άλλων. Όχι, δεν ήταν βουλευτής. Ήταν θεσμοθετημένο. Το 10. Μα δεν ήταν βουλευτής. Δεν ήταν βουλευτής. Και ήταν νόμιμο αυτό. Ναι, αλλά τώρα είναι βουλευτής. Αυτό λέμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μην τα βάζουμε όλα μαζί σε μια χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε κατά τη γνώμη μου. Ένα λεπτάκι. Δεν μπορούμε κατά τη γνώμη μου να τα δούμε χωριστά. Ούτε η υπόθεση του βουλευτή Μαγνησίας είναι χωριστή που με πόθεν έσχεσε 100.000 ευρώ πήγε και πήρε επιδότηση από τον αναπτυξιακό 4 εκατομμύρια ευρώ και δάνειο. Δεν άσκησε το δικαίωμα. Δεν γιατί το ξεσκεπάσαμε. Γι' αυτό, κοιτάξτε. Στο ένα και δάνειο 6 εκατομμύρια ευρώ. Ότι υπάρχει και μάλιστα όχι απλώς συμφωνούμε, ο ίδιος ο βουλευτής Πάτσης βγήκε και είπε ότι παραβίασε το άρθρο 57,
Είπε μάλιστα άριστα. Και έγραφε τις δηλώσεις κατ' εντολή του κυρίου Οικονόμου. Μην βάλουμε το άλλο, μην βάλουμε το άλλο θέμα. Γιατί να μην το βάλουμε. Το άλλο θέμα είναι κάποια υπόθεση η οποία δεν ευωδόθηκε, δεν προχώρησε. Όχι, λέω για τον κύριο Πάτση και τον κύριο Οικονόμου. Ο κύριος Πάτσης μας είπε ότι τις δηλώσεις τις οποίες έγραφε για να απαντήσει στην αρχή στις αποκαλύψεις του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου Πολάκη, τις έκανε. Ναι, αλλά να απέκρυψε στοιχεία και από τον Οικονόμου που να ξέρει. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι εγώ είπα και τη δήλωσή μου που θα κάνω. Επειδή έκανα και εκπρόσωπος τύπου 9 χρόνια. Έχω αυτό το προνόμιο, να είμαι μακροβιότερος στην Ελλάδα. Και είναι πολύ δύσκολη θέση, σας διαβεβαιώ, γιατί κάθε μέρα αντιμετωπίζει χιλιάδες τελευταίες. Πάμε και στο θέμα των υποκλοπών όμως. Δεν θα προλάβουμε. Το να σε πάρει κάποιος και να σου πει: διαβάζω μια δήλωση, αλλά να σου έχει αποκρύψει ένα στοιχείο, δεν σε καθιστά και στην Ένωση. Πάμε λίγο και στις υποκλοπές. Δύο δημοσιεύματα σε εφημερίδες Σάββατο Κυριακή στα Νέα και στο Βήμα περιγράφουν ένα δίκτυο που επί της ουσίας φωτογραφίζουν το Μέγαρο Μαξίμου και λένε ότι παρακολουθούνταν ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Έρχεται και η εταιρεία, έρχεται και η Επιτροπή Πέγκα στην Ελλάδα για να διευρύνει τον έλεγχο. Ωραία, ξεκινάμε από το δεύτερο. Να. Η Πέγκα που θα έρθει στην Ελλάδα ήδη έχει ξεκινήσει έναν έλεγχο. Ελπίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις και εδώ ή όταν θα φύγουν για να έχουν οι άνθρωποι δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της δικής τους έρευνας. Από την άλλη πλευρά, έγινε μια έρευνα στην Εξεταστική Επιτροπή. Η κυβέρνηση με σαφήνεια είπε και όσα στελέχη ήρθαν από την όποια υπηρεσία και ιδίως από την ΕΕΠ, ότι αυτού του είδους οι συνεργασίες που υπενήσονται κάποιοι με ιδιωτική εταιρεία για το Predator κλπ. Δεν υπάρχουν με το ελληνικό δημόσιο. Δεν έχω κάποιο στοιχείο, ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσκομίσει κάποιο στοιχείο αντίθετο να πει ότι όχι, ψέματα λέτε, εδώ συνεργαζόταν η ΕΕΠ με το Predator. Και σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρατε, είναι ένα δημοσίευμα που το διάβασα, δύο δημοσίευματα, γιατί είναι και το Σάββατο και την Κυριακή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια ανακοίνωση, αρκούντας ικανοποιητική, λέγοντας ότι ακούγονται, γράφονται διάφορα πράγματα που όμως δεν στηρίζονται κάπου. Εγώ, επειδή έχω ασκήσει τη δημοσιογραφία για 20 χρόνια, όπως ξέρετε, θεωρώ ότι ένας δημοσιογράφος που έχει πηγές γράφει αυτά τα οποία μαθαίνει. Θα περιμένω να δω εάν αυτά τα οποία λέει μπορούν να αποδειχθούν και με κάποιο τρόπο. Γιατί εάν μιλήσω με εικασίες, δεν υποτιμώ καθόλου το Λαμπρόπουλο, είναι παλαιός δημοσιογράφος. Όχι, όχι, και πολύ καλός. Αλλά εάν μιλήσω με εικασίες, δεν μπορώ ως πολιτικό πρόσωπο, ως βουλευτής στις εικασίες απάνω να σας πω Α ή Β. Δεν υπάρχει αντίδραση στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Καλά, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, άμα κάποιος του λέει ότι σε παρακολουθούμε, τι αντίδραση να έχει. Ξέρει τον παρακολουθούνε. Αν ξέρει τον παρακολουθούνε. Αυτό ρωτάμε κι εμείς. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Κοιτάξτε, μου ακούγεται τόσο ακραίο όλο αυτό το σενάριο. Στη δική σας εκπομπή, εγώ είχα μιλήσει πρώτος όταν γυρίσαμε το καλοκαίρι. Για το σοκ ότι που είχα πάθει ένα σοκ για όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πια έχει αρχίσει και φτιάχνεται μια παραμυθία γύρω από την υπόθεση αυτή, στην οποία μπορεί να χωρέσει κάθε εικασία. Να χωρέσει κάθε εικασία, ξαναλέω, δεν υποτιμώ κανένα δημοσιογράφο, καμία έρευνα. Περιμένω όμως τα στοιχεία εκείνα που θα αποδείξουν αυτό το οποίο λέγεται, έτσι, ή γράφεται. Ελάτε, κύριε Ζαχαρίδη. Κοιτάξτε, λέει ο κύριος Ρουσόπουλος, μου φαίνεται τόσο ακραίο, μα όλα αυτά τα οποία έχουμε μάθει από τις 4 Αυγούστου και μετά, κύριε Ρουσόπουλε, είναι ακραία. Βρέθηκε ο αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος να παρακολουθείτε. Είχαμε προχθές. Ναι, αλλά εκεί έχουμε ένα στοιχείο το οποίο υπόθηκε. Εδώ δεν εισαγγελέως της ΕΕΠ, που λέει αν παίρνατε εντολή να παρακολουθήσετε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα το κάνατε. Και λέει, ναι, αν είχα στοιχεία, λέει, θα το έκανα. Εντάξει, εδώ πρέπει να πείτε κι εσείς όμως γιατί κόψατε το δεύτερο εισαγγελέα που θα είχε έναν έλεγχο επιπλέον και αφήσατε μόνο έναν έναν. Είναι προφανές ότι εμείς φταίμε. Δεν το συζητάμε. Όχι, όχι, για όλα φταίμε εμείς. Αυτό φταίτε, όχι για όλα. Να πούμε λέγεται για αυτό, φταίτε, αν θέλετε, λέγεται αυτό. Αλλά για το ότι κόψατε μια δεύτερη δημοκρατία, ασφαλιστική δικλίδα είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Και η εν λόγω κυρία είναι ακόμα στη θέση της. Ότι μπορεί να παρακολουθήσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί κόψατε την ασφαλιστική δικλίδα του δεύτερου εισαγγελέα. Που θα μπορούσε να έχει άλλη άποψη. Η βασική ασφαλιστική δικλίδα. Κύριε Ρουσόπουλε, και να συζητήσουμε τα πάντα για ασφαλιστικές δικλίδες. Διαχωρισμός νομικός για να μην παρακολουθείτε κάποιος υπάρχει. Ήταν. Υπάρχει νομικός διαχωρισμός. Δεν ξέρω, θα φτάσουμε να παρακολουθούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα φτάσουμε να παρακολουθούμε τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Εγώ προσωπικά το στυλίτευσα όταν τα άκουσα. Το ερώτημά μου είναι εσείς ως πολιτικά κόμματα έχετε νομοθετήσει ότι εξαιρείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να εξαιρούνται κάποιοι. Αυτό είναι. Δεν το ξέρω. Θα φτιαχτεί ένα κράτος ή παρακράτος εκτός κράτους, το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις μόνο του. Και από πού? Εδώ, η εφημερίδα Τα Νέα, πριν από 20 μέρες, είχαν παρουσιάσει δημοσκόπηση και λέγανε υποκλοπές και παρακολουθήσεις τέλος. Δεν είναι τυχαίο ότι ξανανοίγουν Τα Νέα και το Βήμα αυτό το θέμα. Και όποιος διαβάσει με προσοχή, γιατί είστε παλαιότεροι εμού και πολύ εμπειρότεροι,
Εδώ λέει δύο πάρα πολύ. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Εδώ άλλα υποπτευόμαστε αυτά που διαβάζουμε. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν είναι απλό πρόσωπο στην πολιτική ζωή της χώρας. Καθόλου απλό πρόσωπο. Ο μακροβιότερος δημόσιας τάξης. Καθόλου απλό πρόσωπο. Καθόλου απλό πρόσωπο. Και οι υπαινιγμοί που υπάρχουν μέσα στο δημοσίευμα ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα από το Μαξίμου, ούτε αυτοί είναι απλοί. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι το τοπίο είναι πολύ πιο δεδαλώδες. Εντάξει. Πολύ πιο σκοτεινό. Αλλά και προς πολύ το πιο παρόν είναι ένα δημοσίευμα μόνο. Ο πρώην πρωθυπουργός, ναι, ο Κώστας Καραμαλής, στο τέλος του καλοκαιριού είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι δίνει μια μεγάλη δυνατότητα κάθαρσης στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Το απόρριτο δεν μπορεί να είναι πάνω από τη διαφάνεια. Σωστό. Ας γίνει αυτό που είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Μάλιστα. Αυτό που είπε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κανόνας για να μπορέσει η χώρα να επανέλθει στο ευρωπαϊκό στάτους κβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρυσοχοΐδης με την εμπειρία που έχει και όσο μακροβιότερος υπουργός, πιστεύω ότι θα είχε αντιληφθεί κάτι τέτοιο και θα περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω εάν θα επιβεβαιώσει ή όχι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της φαντασίας που έγινε, αλλά. Ας ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, να κάνω και ένα σχόλιο για τα διεθνή, γιατί είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο σήμερα που. Για τον Μπολσονάρου. Που κέρδισε ο Λούλα. Ο Λούλα. Είναι έκανε μια μεγάλη, ανάρτηση και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι μια μεγάλη. Μια μεγάλη. Δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, ο κύριος Ρουσόπουλος δεν πίστευε να με τον Μπολσονάρου. Όχι, αλλά έκανε, στη Νέα Δημοκρατία ποιος θέλει να κερδίσει δεν το έχω αλλά καταλάβει. Αλλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και ο Τζο Μπάιντεν μαζί. Ναι. Ανάρτηση υπέρ του Λούλα. Υπέρ του Λούλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα. Θέλετε να δώσουμε αμάξι. Λοιπόν, πάρτε και ένα Toyota Yaris, active, 1000 κυβικά, 16.000 ευρώ η αξία του, βραβευμένο της χρονιάς 21, με φοβερά καλές κριτικές για τις σχεδίες, τις επιδόσεις και τα επίπεδα ασφαλείας του και τον εξοπλισμό του βεβαίως. 14.999. Λοιπόν, επίσης, διεκδικήστε δύο δυνατούς ηλιακούς θερμοσύφωνες 160 λίτρων από τη MyTherm για να γλιτώσετε από τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Η MyTherm πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά φέροντας στην ελληνική αγορά τους νέους υβριδικούς ηλιακούς συλλέκτες ηλίανθους. Και για αυτούς τους ηλιακούς συλλέκτες και για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες στα υπόλοιπα προϊόντα, μπείτε στο mytherm.gr και στείλτε μήνυμα 14999 ή τηλεφωνήστε για να τα διεκδικήσετε τους δύο ηλιακούς θερμοσύφωνες. Με αυτά και με αυτά. Όχ! Πες του χρόνια πολλά. Πού είναι ο φίλος μας που είχε γενέθλια. Μέσα. Πήγε στη μαγκύρα. Προτιμά τη μαγκύρα από εμάς. Ο Μάκης. Χρόνια ο Μάκης. Πολλά. Χρόνια πολλά, Μάκη. Λοιπόν, έφερε γλυκό. Εγώ δεν έφαγα γιατί εγώ κάνω δίαιτα. Σκόπαλες. Βέβαια, τη νύχτα. Το γλαμπάκι του μονοστόπατο. Κάνω δίαιτα τη νύχτα. 2 με 5 το πρωί κάνω δίαιτα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Εκ μέρους του Δημήτρη, γεια σας. Γεια.